Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Console Hunter σήμερα εδώ και έχω την απόλυτη τιμή για ένα τρίτο σερί επεισόδιο Top of the Tree που είναι αυτά τα ωραία που γουστάρετε με επώνυμους καλεσμένους στο σαλόνι μου από μια παλιά νοσταλγική gaming εποχή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα φιλοξενώ εδώ τον κύριο Ηλία Κούκουτσα μαζί με τον γιο του τον Μιχάλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα αφήσεις τα κύριος, θα ευχαριστήσουμε όλοι μαζί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έχω τον Ηλία εδώ. Έτσι, μπράβο, τώρα και τον Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να κάνουμε αυτό το επεισόδιο για το κανάλι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθω. Ευχαριστώ. Με τον Ηλία έχουμε μιλήσει πάρα πολύ καιρό για αυτό το επεισόδιο. Πιστεύω ότι θα το χαρείτε. Είναι ο Forrest Gump του gaming, όπως μου είπε και off camera. Θα μας πει βέβαια γιατί. Πιστεύω ότι θα το απολαύσετε αυτό το βίντεο και περιμένουμε στο τέλος του επεισοδίου τα σχόλιά σας να γίνει χαμός να το γουστάρετε. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με Origins, όπως λένε και στις ταινίες, να δούμε πώς θα πάει. Origins. Πώς ξεκίνησε ο Ηλίας τώρα, ναι. Πώς, ας πούμε τον gamer τον Ηλία, ήσουνα, πώς λοιπόν, ξεκίνησες και τα λοιπά. Ας τα πάρουμε λίγο με την αρχή. Εννοείται. Είμαι μεγάλο παιδί. Okay. Τι σημαίνει αυτό. Όχι, γιατί έχει σημασία. Τον Οκτώβρη μπαίνω στα 53. Που okay. Σημαίνει ότι στην ηλικία που είναι ο Μιχάλης, που ξεκινάς να είσαι gamer, όταν ήμουν εγώ σε εκείνη την ηλικία δεν υπήρχαν παιχνίδια. Ναι. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικά. Το μοναδικό ηλεκτρονικό, το μοναδικό παιχνίδι που υπήρχε ήταν σε ένα φίλο μου, συμμαθητή μου στο δημοτικό, το Χάρη, που ο πατέρας ήταν ναυτικός και είχε φέρει ένα Atari 2600. Κλασικά. Και όλοι, εντάξει, ναι, οπότε ναι, ναι. Όλη μας η ενασχόληση ήταν να μαζεύει την παρέα 2-3 άτομα, 4-5 πώς ήμασταν. Ανάμεσα στην μπάλα, το ξύλο, το κυνηγητό, το όλο αυτό μαζί. Έτσι, έτσι. Μισή ωρίτσα να ξεκουραστούμε γιατί ήταν μεσημέρι να μην ενοχλούμε τον κόσμο. Οπότε καθόμαστε και παίζαμε. Box. Παίζαμε αυτή μια χαζομάρα με τα τάγκ που κυνηγιόντουσαν. Το Battle τα... City. Δεν τα θυμάμαι το καθόλου. River Raid στο ποτάμι που ανέβαινε. Ένα και κάτι άλλα χαζά τα οποία μάλιστα τότε τι γίνεται. Το μπάσκετ, το Superman. Το μπάσκετ δεν το θυμάμαι, δεν είχε μπάσκετ. Το Pitfall, το πρώτο που έκανε στη ζούγκλα και έπεφτε κάτω. Είχαμε το κλασικό το τένις. Το... Ναι, το τένις. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Πώς μεγάλος ο Ηλίας με αυτά. Επειδή δεν ήταν τόσο όμορφο. Εντάξει. Και ήμασταν μια γενιά, θα ακουστώ πολύ boomer τώρα, αλλά... Okay. Εντάξει, εδώ μπούμε. Είμαστε η γενιά που είναι από το λάστιχο. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο συναρπαστικό να βγαίνεις και να παίζεις έξω. Δεν υπήρχε τηλεόραση για μας. Δεν είχαμε μάθει ότι μπορεί να κάτσεις μέσα και να διασκεδάσεις. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπαμε τηλεόραση. Ναι, δεν είχε και τι να δούμε. Ναι. Η τηλεόραση. Ήταν άγιος τότε τα κανάλια. Οπότε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της gaming ενηλικίωσής μου δεν ήρθε ποτέ. Γιατί εγώ δεν είχα κονσόλα, δεν με ενδιέφερε να έχω κονσόλα, οπότε δεν είχα και ποτέ κονσόλα μικρό στο σπίτι. Okay. Τα μοναδικά που είχα μόνο κάτι handheld, είχα αυτά τα... Τα Game & Watch ή τα... Τα Game Watch και τα τέτοια, είχα κάτι χαζά μαζί με το φίλο μου τον Γιώργο, που ανταλλάσσαμε μεταξύ μας, έχω πάρει το δικό σου, πάρει το box, το μου, τα διαστημόπλια και παίζαμε έτσι. Αυτός έκανε πιο πολύ... Είχε ενασχόληση. Είχε από πιο νωρίς ενασχόληση με τα games. Μπήκα στο PC Gaming πιο εύκολα.
Είχε πάρει αμίγκα αυτός, οπότε λιώναμε στο kickoff και στο Shadow of the Beast και στα... Έτσι, έτσι. Δεν θυμάμαι τι άλλο, Blood Money και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα PC, οπότε παίζαμε Prince of Persia, παίζαμε... PC King. Από 95 και έπειτα που άρχισαν να γίνονται από τα IBM. Το πρώτο μου ήταν 15-12. Το πρώτο που σου μπήκε σπίτι. Οπότε παίζαμε Prince of Persia, παίζαμε Camelot, παίζαμε King's Quest, παίζαμε Larry, παίζαμε Elite Adventure. Elite παίζει ο Γιώργος. Elite παίζει ο Γιώργος και μάλιστα είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, το είχαμε γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ, το βαριόμουν. Είχε φτάσει σε επίπεδο Archangel. Δηλαδή δεν πήγε άλλο το παιχνίδι. Okay. Δηλαδή, ναι, ήταν, ναι, ναι. Είχε είχε φτάσει σε σημείο που δεν είχε τέλος το παιχνίδι, ήταν, αν θυμάμαι καλά. Σε έβγαζε σε ένα σύμπαν το οποίο όπου και να πας, ό,τι ρεσόρες και να μαζέψεις ήταν πολύ μακριά, δεν μπορούσες να φύγεις. Οπότε ήταν ήταν σε μια επαναλαμβανόμενη λούπα όλο το... Δηλαδή έπαιζες, ναι, αλλά χωρίς νόημα. Okay. Απλά για να παίζεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Και μετά από το Amstrad συνεχίζεις έτσι, μεγαλώνεις κι άλλο... Αυτό υπολόγισε ότι όταν πια είμαι με Amstrad και... Λέω ότι είμαι gamer γιατί δεν είμαι στην ουσία gamer και ποτέ δεν ήμουν gamer. Η σχέση με τα games ήταν επαγγελματική, επιδερμική. Δηλαδή έπαιζα γιατί έπρεπε να παίζω. Έπρεπε να παίζω γιατί για ένα κουφό από, ένα, από περίεργες συγκυρίες της τύχης έγινε δουλειά μου. Γι' αυτό λέω ο Forrest Gump. Γιατί όπως ο Forrest Gump ξαφνικά βρέθηκε να αποσπάσει το έργο που έχει μιλήσει με όλους τους πρόεδρους της Αμερικής και είναι μέρος όλων των σημαντικών γεγονότων, αλλά χωρίς να το θέλει. Παντού, ναι, ναι, αλλά χωρίς να το θέλει, συνειδητοποίησα ότι ξαφνικά το όνομά μου και η παρουσία μου έχει συνδεθεί με πάρα πολλά milestones τη ελληνική gaming σκηνή. Αλλά εγώ δεν το ήθελα. Απλά τύχαινε να βρίσκομαι. Κατάλαβα. Είναι καθαρά τύχη. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή δεν ήταν έμπορο κανένα άνθρωπο, δεν ήταν θέμα ικανότητων, ήταν από τύχη να βρισκόμουν. Και ικανότητων πιστεύω γιατί έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα. Μ' άρεσε η διαδικασία των τέτοιων. Και ακόμα το κάνω. Τώρα, η δουλειά μου τώρα αυτή είναι πια. Ναι. Είμαι αρχισυντάκτη σε άλλα πράγματα. Βγάζω περιοδικά, βγάζω βιβλία σε άλλα κομμάτια. Να μα τα πει ό,τι θέλει, ναι. Λοιπόν, οπότε έτυχε έτσι. Απλά τι γίνεται. Όταν άρχισαν τα video games στην Ελλάδα. Να αποκτούν οντότητα, να αποκτούν κοινό, να αποκτούν μαγαζιά, να αποκτούν κόσμο που να ακολουθεί, να αποκτούν gamers, να κτλ. Εγώ είχα φτάσει σε μια ηλικία που είχα περάσει τα 17, 18, 19, οπότε οι ασχολίες μου είχαν πάει σε άλλα πράγματα, δηλαδή ας το πούμε με αυτοκίνητα, με γυναίκες, με παρέες, με διακοπές κτλ. Και αυτό είναι κάτι που το έχω μετανιώσει, δεν έχω χαρεί gaming παιδική ηλικία. Το χάρηκα μεγάλο που αποτέλεσμα τι γίνεται. Ποτέ δεν κατάφερε να με τραβήξει όπως τραβάει το Μιχάλη, ξέρω εγώ. Ναι, καταλαβαίνω. Το game είναι κάτι μαγικό και το συνοδεύει μεγαλώντας. Εγώ μεγάλωσα και μετά τα γνώρισα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν κατάφεραν ποτέ να με κάνουν gamer. Hardcore. Εντάξει, ναι. Όμως ήθελες δεν ήθελες, ασχολήθηκες με αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και... και δεν το αλλάζω και μ' άρεσε. Ναι, και μ' άρεσε, ναι. Τώρα παίζεις, ας πούμε. Παίζω μόνο casual games. Παίζω μόνο κινητό, παιχνίδια. Έχει πάει εκεί πολύ η αγορά. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί πέρα. Και θέλω, επειδή βαριέμαι και λέω ότι έχω για να παίξω μισή ώρα, μία ώρα, αυτό, ένα κάτι. Αυτό, ένα τέταρτο. Ναι, ναι, ή μπορεί να είναι και δύο ώρες. Δηλαδή να πω ότι θα κάτσω το βράδυ στην κουζίνα να χαλαρώσω, να διάσω το κεφάλι μου από όλη τη δουλειά της ημέρας. Ναι. Δεν θέλω παιχνίδια τα οποία θέλουν σκέψη. Δηλαδή παίζω idle games. Okay, ναι, κάθομαι, πατάω το κουμπί έτσι απλά για να χαζεύω τα καραγκιουζάκια να κάνουν βόλτες στην οθόνη και να διάζει το μυαλό μου από. Okay. Δεν μπορώ, δηλαδή. Task. Ναι, ναι. Και εγώ σκέψου έχω να παίξω πάνω από 3-4 μήνες video games. Πλέον με το μωρό ξέρεις που έχει αρχίσει και ξεπετάγεται εδώ και πολύ καιρό. Με κουράζει και πραγματικά η μόνη δύναμη που έχω είναι να φτιάξω κάτι μόνο για το κανάλι. Δηλαδή πραγματικά να κάτσω να παίξω. Θέλω, δεν μπορώ ή τα βάζω. Και τα κλείνω ή με παίρνει ο ύπνος. Βέβαια στο κινητό να πω και εγώ ότι κατέβασα εχθές το Diablo Immortal. Το οποίο έχει γίνει χαμός. Είμαι Diablo fan εγώ τότε από παλιά. Το βάλα εχθές, τρελάθηκα. Το βράδυ μάλλον βλέπω να μην κοιμάμαι, να κάθομαι έτσι στο καναπέ για να παίζω στο κινητό. Δηλαδή θα το δω και εγώ αυτό τώρα το κινητό. Θα το δω και εγώ, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Φαντάζομαι ότι παρακολουθώ. Παίζω σου λέω τίποτα. Χαζιά, άιντινγκ παιχνίδια. Έχω γίνει αυτό που. Χωρίς πλάκα, τώρα το σκέφτηκα. Έχω γίνει
αυτό που φοβόντουσαν και φωνάζανε οι current της γενιάς μου, ότι τα παιχνίδια σας αποβλακώνουν. Ναι, αυτό θέλω. Θέλω να παίζω παιχνίδια να αποβλακώνω. Να αποβλακωθώ αυτό, να διάσω το μυαλό μου. Και να δούμε τώρα, μετά από εκεί στα 18-19 τώρα, πώς άρχισες να ξεκινάς. Βασικά δεν θα τα πω εγώ, θα μας πεις εσύ. Γιατί ο Ηλίας, παιδιά, έχει τρελό background και σε Nintendo και σε Sega στην Ελλάδα και σε αρκετά περιοδικά. Και θα ήθελα έτσι να τα πάρουμε, να πάμε το timeline, ας πούμε. Να πάμε το timeline. Και να δούμε και εννοείται μετά ότι χρειαστεί εδώ. Λοιπόν, timeline. Το timeline μου ήταν στη βιομηχανία των παιχνιδιών, μπήκα τελείως χαζά. Τελείως κουφά. Τι εννοώ. Okay. Έχω γυρίσει από στρατό, είμαι γύρω στα 23 περίπου, κάπου εκεί το 93. Και δουλεύω Λαμπρόπουλο. Έλα. Λαμπρόπουλο, πρόσεξε, όχι στα παιχνίδια. Okay. Στα ισόρουχα, τα αντρικά. Πού λέγα στο βροκοφανέλι. Πολύ πίστα. Πάλκο, κίτρινο μάλινο για τις παππούδες. Πάλκο. Πάλκο, κίτρινο μάλινο, ολόσωμο για τις παππούδες. Λοιπόν. Και πήγε στον ορόφο το πιο πάνω. Εκείνη την περίοδο, εκείνη την περίοδο λοιπόν, ο Λαμπρόπουλος είχε παιχνίδια στον πέμπτο όροφο. Τα οποία παιχνίδια τότε δεν υπήρχαν μαγαζιά παιχνιδιών, δεν τίποτα. Υπήρχαν, όταν λέω μαγαζιά παιχνιδιών. Τα παιχνιδάδικα υπήρχαν. Ενώ μαγαζιά video games. Όχι, ναι, ναι, όχι, αυτά. Η διανομή ήταν όλη σε παιχνιδάδικα. Στα καθαρό αίμα παιχνιδάδικα. Ακριβώς. Και θα σου πω μετά τον λόγο. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ερχόταν ο merchandiser της Sega στο Λαμπρόπουλο, ο Σάκη, ο Φώτης ο Κατσιαμπάνης. Καλά να είναι, συνεργαστήκαμε μετά, είναι λογικό είναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε όποτε υπήρχε ένα προβληματάκι, μια χαζομάρα, ένα οτιδήποτε, μισό να φωνάξουμε τον Ηλία από το υπόγειο. Οπότε έτσι ξεκίνησα να γνωρίζομαι με το Φώτη από τη Sega, ο οποίος κάποια στιγμή μου λέει, δεν έρχεσαι ρε παλικάρι μέσα στο μαγαζί, στη Sega, αφού τα ξέρεις τα παιχνίδια, ξέρεις τη Zegetron, να πούμε, στη Zegetron, ναι. Στη Zegetron. Πήγα σαν merchandiser, νομίζω ήταν τα Continent τότε, λεγόντουσαν ακόμα, στην αλή μου. Μπράβο. Υπήρχαν μέχρι κάποια χρόνια, νομίζω, Είχα δουλέψει λοιπόν σαν merchandiser στα Continent της αλή μου. Μετά με τραβήξανε μέσα σαν πολιτή, οπότε η δουλειά μου, εγώ ξεκίνησα στην ουσία η ενασχόληση και η ιστορία με τα video games, ξεκίνησα σαν απλός πολιτής. Από τη Zegetron όμως. Ναι, ναι, φόρτωσε στην τσάντα στον νόμο και γύρνα τα παιχνιδάδικα της Ελλάδας, της Αθήνας. Εντάξει, για να πουλάς με τον κάθε καταστηματάρχη, φέραμε και αυτό, κοίτα και εκείνο, μα βάλε πέντε, όχι δεν θέλω πέντε, μα βάλε το ρε φοιτητής. Ναι. Τα κλασικά του πολιτή. Εντάξει, έχω ζηλέψει τώρα, με ξεκωθεί τρίχα. Δηλαδή, πολιτή στη Zegetron να πηγαίνει στα παιχνιδιά και να βλέπει. Εντάξει, έχω ανατριχιάσει ήδη. Respect. Ο λόγος που και η Sega και η Nintendo τότε δουλεύαν, πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε αγορά video games. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Αυτές τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά και οι γονείς, γιατί αυτοί ψωνίζανε, εντάξει, τι ξέρανε, ένα παιχνίδι για το παιδί. Πού θα πάω στο παιχνιδάδικο. Επίσης και η Nortec. Μετέπειτα που το έμαθα και η Zegetron, λόγω της Zeta Toys, λόγω του Ζευκυλή που ήταν ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες της Zegetron, είχε τη Zeta Toys. Το κανάλι του λοιπόν ήταν παιχνιδάδικα. Τα παιχνιδάδικα ακριβώς από πριν, ναι. Και συνεργαζόμασταν, δεν θυμάμαι τον. Δεν θέλω να πω ψέματα, γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν το κάνει Zegetron, αλλά η Nortec μετέπειτα, επειδή ήταν 2-3 πολιτές όλοι και όλοι που γυρνάγαν την Αθήνα, την υπόλοιπη Ελλάδα την κάλυπτε. Σαν εξωτερικοί οι πολιτές της Mattel και της AS Company, AS Toys, πώς λεγόταν. Μάλιστα. Οπότε όλο το κομμάτι ήταν παιχνιδάδικα. Okay. Τι δουλεύει παιχνιδάδικα. Ναι. Ήταν ναι. Το εξωτερικό. Θυμάμαι τότε στη Zegetron, η περιοχή μου ήταν, έπιανα το λεωφορείο γιατί δεν είχα τότε αυτοκίνητο. Κατέβαινα, είχα Παγκράτη, Βύρωνα. Ναι. Είχα Γαλάτσι. Ωραία, εδώ τώρα θα σταθούμε λίγο. Είχα Γαλάτσι, είχα Καλυθέα. Ναι. Και Ηλίουπολη, Αργυρούπολη. Ήταν αυτό το κομμάτι μου το τέτοιο. Okay. Θα σε ρωτήσω για Γαλάτσι, γιατί έχω ψωνίσει όλα μου ήταν από Γαλάτσι. Θα σου πω μαγαζιά. Γαλάτσι, έπιανα. Λοιπόν. Ναι. Πες μου αν έπιανε για να σου πω μαγαζιά. Κάτσε. Θυμάμαι. Λοιπόν, το Παγκράτη, εντάξει, ήταν όλο το Παγκράτη, δεν είχα. Ήταν κομμάτι μου. Παγκράτη, Λιούπολη, Αργυρούπολη. Βύρονας.
Γαλάτσι δεν πολύ έπιανα. Περιερχόμουν μία-δύο και τέτοια. Γιατί έπιανα το κομμάτι προς τα εκεί. Γαλάτσι πολύ λίγο. Θα σου πω πάντως δύο-τρία μαγαζιά που ήταν, αν τα θυμάσαι, πάνω στη Βεϊκού, στο κεντρικό του Γαλατσίου. Ήταν το Για Σας Παιδιά και η Χαρά. Και η βιβλιαγορά στη Λαμπρινή. Η βιβλιαγορά κάτι μου λέει. Ήταν εδώ στη Λαμπρινή. Η βιβλιαγορά κάτι μου λέει. Τα άλλα όχι. Εκεί εγώ Για Σας Παιδιά και Χαρά έχω πάρει τα πρώτα μου διαφημιστικά, τα Σέγγα που σου έδειξα εδώ. Έτσι, αυτά εδώ τα σπάνια είναι από εκεί, εκείνες εποχές, τη Χαρά και από Για Σας Παιδιά. Οπότε... Πήγαινες όταν ήταν το 32X φρέσκο. Αυτό ήταν πιο μετά, ναι, αυτό το έχω πάρει κάπου το 95 ή 96. Ναι. Ήταν πιο πριν από αυτό, ναι. Γι' αυτό έχω μια τρομερή ιστορία. Για 32X. Για 32X, ναι. Πότε θα μας πεις τώρα που είσαι στη Σέγγα, στη Ρέγκετρο, ωραία. Ναι, ήταν μάλιστα στα τελειώματά μου στη Σέγγα. Ναι. Κάναμε μια έκθεση, γινόταν μια έκθεση παιχνίδι κτλ. Ήταν στο ΜΕΚ στην Παιανία, νομίζω. Mm-hmm. Που γινόταν μαζί μας όλοι παιχνιδάδες κτλ. Οπότε εμείς τότε ό,τι είχαμε βγάλει το 32X και παίζαμε ξύλο, έτσι νομίζαμε, γιατί στην ουσία μας είχε πάρει τα σόβρακα ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Έβγαινε το PlayStation σιγά σιγά και ήταν και ένας από τους ακουμούς του μεγάλους μου στη Ζέγκεντρο μέσα. Είχε όμως το Saturn, είχε έρθει ήδη. Το Saturn ήταν πρώτο το PS1. Ναι, εμείς δεν το είχαμε φέρει νομίζω, θα μου τι είχε γίνει. Όντως. Δεν κάτσα να σου δείξω. Κάτσα να σου πω. Ναι, έχεις δίκιο. Απλά εγώ έφυγα πριν βγει. Θα δείξουμε παιδιά για αυτά. Εγώ έφυγα από τη Σέγγα πριν, πριν βγει το Σάτου. Οπότε δεν τα θυμάσαι αυτά τα εφημιστικά της Ζέγκετρον, γιατί εγώ, είναι ένα Ζέγκετρον όλα εγώ έφυγα που λάγαμε Mega Drive. Κάποια στιγμή ήταν το 32X που ερχόταν και, και ένα άλλο με CD, μια χαζομάρα που... Κοίταξε, και τα Mega CD λέγε θα σου προλάβει. Και το Multi Mega μήπως, αυτό που σου έδειξα... Το 32X ήταν το μεγάλο το ξύλο. Το Multimega ήταν εντάξει πιο δύσκολο, το έχει φέρει όμως κανονικά. Το έχει φέρει το Multimega. Ναι, ναι, το Multimega. Είμαστε λοιπόν στην έκθεση εκεί πέρα, στα τελειώματά μου πριν φύγω από τη Ζέγκετρο και μαζεύονται παιχνιδάδες, μιλάμε για παραδοσιακούς παιχνιδάδες από όλη την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, okay, τη Σέγκα το Mega Drive το ξέρανε. Ναι. Είχε πάει πολύ καλά. Το πουλάγανε χρόνια, ξέρανε, ήταν ψωμάκι, ήταν έκοπε χρήμα. Το Master System δούλευε μέχρι τότε και το 95. Πήγαινε καλά, τρένε το Master System. Και Game Gear. Πούλαγε καλά. Πούλαγε καλά. Mega Drive θυμάμαι είχε πουλήσει πάρα πολύ καλά. Θα σου πω μετά για το Mega Drive στο τελικό. Είχαμε πρωτάθλημα NBA Jam μέσα σε στο τελικό της Sega. Και ήταν πάντα στο τελικό. Έφτανε ένας από εμάς και ο Γιωργακόπουλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο Boom Sakalaka που το έλεγε. Boom Sakalaka, he's on fire! Μπράβο, from down, down. Ναι. Άμα, λοιπόν, θα παίξουμε μέσα. Θα παίξουμε μέσα. Θα παίξουμε το γιος τώρα μέσα. Εντάξει, θα τρελαθούμε για να γίνει χαμός σήμερα εδώ. Λοιπόν, εμείς από λόγο, οπότε προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο με έναν άλλο πολιτή να πείσουμε τους παραδοσιακούς παιχνιδάδες ότι το Sega CD, το και τα λοιπά, ναι, ναι, είναι ρε παιδί μου καλά παιχνίδια. Είναι καλά μηχανήματα ότι αξίζει να βγάλουν λεφτά. Ναι, ναι. Να βάλουν λεφτά. Να βάλουν, ναι, να επενδύσουν. Οπότε έρχεται λοιπόν, θυμάμαι ένας από Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, δεν θυμάμαι που ήταν. Και τον αρχίζω με ένα άλλο τέτοιο, έχει τόση μνήμη, έχει εκείνο αυτό, τόση επέκταση. Τεχνικά όλα, από πάνω μέχρι όλο το φυλάδι και μας κοίταγε έτσι. Τη σκάει ένας πολιτής από Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, κουμπάρε του λέει να σου κάτι. Είναι γαμό τα μηχανήματα. Επέστε ρε μεγάλε, βάλω που 10. Και λέω τι κάνω εμείς εδώ πέρα, επειδή κοροϊδευόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ήθελε να ακούσει το δικό του τρόπο. Ήθελε να ακούσει το δικό του τρόπο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, Σέγγα, πόσα χρόνια δούλεψε η Σέγγα τώρα. Δεν δούλεψα πολλά. Ήταν μια περίοδο που η αγορά φτιαχνόταν και ήταν σε έναν λαμπρασμό περίεργο. Okay. Οπότε. Εμείς... Δηλαδή από το 93. 93 μέχρι 94. Κοίτα, έφυγα από Σέγγα. Mm-hmm. Και πήγα, ανοίγαν τα Virgin Megas προς την Αθήνα. Ναι. Οπότε εγώ πήγα στα Virgin, θυμάμαι τα Virgin ανοίξαν Νοέμβριο. Εγώ είχα πάει το Ιούνιο που τα στείλαμε και τα ετοιμάζαμε. Οπότε είχα φύγει από Sega ένα-ενάμιση μήνα νωρίτερα για να πάω στα Megastore. Πώς και έφυγες όμως από τη Ζέγκεντρο? Δηλαδή ήταν κάτι που σε ενδιαφέρει πιο πολύ, ας πούμε, στο άλλο το. Όχι, μωρέ, έφυγα γιατί όπως φεύγεις από τις δουλειές. Δηλαδή, εγώ πια δεν γούσταρα κάτι, αυτοί πια δεν γουστάρανε κάτι σε μένα. Κατάλαβα. Οπότε λες κάποια στιγμή, λοιπόν, παιδιά, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και... Μάλιστα, ωραία. Και καλά να είμαστε. Έχεις επαφές όμως με κάποιους άνθρωπους από εκεί, αλλά ξέρω ότι έχουν φύγει πιο πολύ, οι παλιοί έχουν φύγει. Θυμάμαι μέσα ήταν ο Γιάννης ο Σπανός.
διευθυντής πωλήσεων, ο οποίος μετά πήγε και στην Ortec, κάποια ναι. στιγμή εμφανίστηκε. Νομίζω να το είχε πει ο κύριος Παυλής αυτός, ο μισθός. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τρομερός πολιτής και πολλά μαθήματα ζωής, ναι. ο Γιάννης Ουσπανός, ναι. Παρόλο που εκείνη την ώρα δεν τα καταλάβαινα. Ήταν πιο μεγάλος. Ήταν πιο μεγάλος. Δεν τα καταλάβαινα. Ήταν ωραίος τύπος. Και θυμάμαι τον Γιάννη, επειδή κάναμε και πολλά ταξίδια επαρχία, ήταν το κλασικό μας. Ήμασταν οι Ρουφιάνοι. Γιατί τότε έτσι ξέραμε. Εντάξει, περνάγαμε, ξέρω, Κόρινθο. Ναι. Λοιπόν, α, αυτό το κονσόλ κάτι νοικιάζει, σημείωσε τον. Ναι, ναι γιατί κυνηγάγαμε τα μαγαζιά που νοικιάζουν κασέτες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κυνηγάγαμε ναι, τα μαγαζιά, ναι. δηλαδή κάναμε καταγγελίες. Ξέρω ότι μπορεί να τα ακούνε κάποιοι και θα με βρίζουν και θα μας μισούν. Εντάξει, άλλες εποχές. Αλλά όχι, γίνεται. Ήταν το τίτλο. Δηλαδή είναι παράνομο, μας κόβει λεφτά, δεν μπορεί να νοικιάζουν αυτοί και εμείς. Ναι, έχανε σίγουρα εντάξει, η επιχείρηση, και... ναι, η αντιπροσωπεία. Μετανιώνω, όχι επειδή το έκανα, μετανιώνω ότι σε κάποια στιγμή το έκανα λίγο πιο ενθουσιωδώς και λίγο πιο πατριωτικά από ό,τι θα έπρεπε. Κατάλαβα, το είχα παραπάρει ναι. πατριωτικά και προσωπικά. Εντάξει. Μέχρι που λέτε, έξι και τι έγινε. Mm-hmm. Ίσα-ίσα, όσο πιο πολλά νοικιάζουν, τόσο πιο πολλοί το μαθαίνουν. Στο τέλος της ημέρας. Και σε όποιον αρέσει θα πάει να το πάρει και δικό του, ας πούμε. Και θα πάει να το πάρει. Και δεν θα πάρει. Ωραία, δεν θα πάρει 10 παιδιά, θα πάρει 5. Ναι. Θα παίξει κι άλλα 5, εδώ θα είναι να γυρνάμε. Σωστό. Και θα γυρνάει. Οπότε μετά πας Virgin και είσαι και στο κομμάτι που είχε, μου είπες και καμπίνες κάτω. Εγώ πάω Virgin και έχω το, είμαι στο υπόγειο της Virgin. Έχω όλα τα. Δισκούς, συντήγια αυτά ή ηλεκτρονικά. Μόνο τα video games, τίποτα. Α, στο κομμάτι το video games. Μόνο video games. Το θυμάμαι πολύ αμυδρά αυτό να σου πω. Μόνο video games. Ναι. Και έτυχε λοιπόν στη Virgin και με πετυχαίνει και πετυχαίνω το λανσάρισμα του PlayStation 1 από τη μεριά του μαγαζιού. Γιατί είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες να το βλέπεις από τη μεριά της αντιπροσωπείας και στη μεριά του μαγαζιού. Η αντιπροσωπεία είναι ό,τι είναι. Είναι χαβαλέ, είναι πέσω όπως θέλεις. Το μαγαζί είναι άλλο πράγμα. Το μαγαζί είναι πρώτη γραμμή, παίζει το ξύλο με τον πελάτη. Ισχύ. Πρέπει να είναι ενημερωμένο, πρέπει να είναι όπως είναι. Ωραία. Πρέπει να είναι διακριτικό, πρέπει να είναι ευέλικτο, πρέπει πολλά. Σωστός. Και εκεί καταλαβαίνω ότι μια χαζή διέστηση που είχα όταν μια αρχή τσακωμού σε Ζέγκετρον, ότι τελικά είχα δίκιο. Γιατί έβγαινε το PlayStation 1 και ήταν αυτό μας τέξτε, η Sony είναι. Δηλαδή, σιγά και τι ξέρει η Sony από παιχνίδια. Οπότε και εδώ δεν το πιστεύαμε ότι η Sony ήταν game changer. Ήταν το ξύλο, ήταν η αρχή του ξύλου, σε πολλά εισαγωγικά ξύλο, εντάξει, στη Zegetron, γιατί ήταν, έλα ρε παιδιά, εντάξει, η Sony να φτιάξει και ένα βίντεο, κανένα καστόφωνο, κανένα κόκκιμα, καλή είναι, αλλά τώρα μιλάμε για την αγορά μας. Ναι. Καταλαβαίνω την πώς το σκεφτόμαστε. Και η κουβέντα ήταν, παιδιά, δεν είναι έτσι, γιατί ο πατέρας μου, αν δεν δούλευα εγώ στη Sega, δεν θα την ήξερε τη Sega. Τη Sony την ξέρει. Ναι, ήταν πιο ευρέως σαν brand τότε. Τη Sony την ξέρει. Θα μπει μέσα στην αγορά και θα μπει από άλλο δρόμο. Θα μπει σαν high tech και θα μπει από τα ηλεκτρονικά και έχει CD που εμείς δεν έχουμε. Ή αυτό που ετοιμάζουμε, αυτό που βγάζουμε είναι χαβαλέ. Εντάξει, όχι τι λες χαζομάρα. Διοραματικός, έτσι διορατικός. Απλά μου κάτσε. Δουλεύοντας λοιπόν στα Megastore, στο σκάσιμο, στο λανσάρισμα της Sony, το είδα μπροστά μου. Δηλαδή, ερχόντουσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπαίνανε ποτέ τους σε παιχνιδάδικο να πάρουν ούτε Nintendo ούτε Sega. Δεν βάζω τη Sega μόνο. Δεν θα παίρνανε κανένα παραδοσιακό παιχνίδι. Okay. Μπαίνανε σε πιο high-tech, πιο κυριλέ μαγαζί. Δεν θα μπαίνανε ποτέ να πάρουν δίπλα στα Playmobil και τα Lego και την κουκλίτσα που μιλάει εδώ μου και ένα τέτοιο. Μπαίνανε σε ένα κυριλέ μαγαζί. Στημένο, φτιαγμένο, ωραίο. Και παιδιά ψωνίζαν και λέγανε: ωραία, θέλω την κονσόλα. Πόσα παιχνίδια έχουν βγει, 7. Δω μου και τα 7. Πάρε και τα 7. Ναι, δω μου και τα 7. Και πάρε και αυτό εδώ το να δεις που είναι από τα πρώτα. Ναι, εντάξει, και Extreme. Εδώ έχω τα πρώτα manuals, τα πρώτα διαφημιστικά. Αυτό είναι η Touch, είναι ένα παιχνίδι. Κάτσε. Εδώ είναι το PlayStation Club που μου στέλνανε. Σπίτι, η αλληλογραφία, εντάξει πιο πολύ για PlayStation 1, PlayStation 2 εποχή. Αλλά αυτά εδώ που θα δεις είναι τα πρώτα διαφημιστικά, τα οποία είναι σπάνια, αυτά τα καταλογάκια. Κατάλαβες τα πετάγαμε. Ναι. Δεν έχεις ιδέα, αυτά είναι σπάνια. Ναι, πάρα πολύ. Πρέπει να έχω πετάξει πάνω από 20 σακούλες κουπιδιών μαύρες με τέτοια. Σκέψου ότι αυτά εγώ τα έχω όλα από τότε που πήγαινα στα μαγαζιά και έπαιρνα από τα stands φυλάδια. Πάνω από 20 σακούλες κουπιδιών. Δεν βρίσκονται αυτά, παιδιά, είναι η αλήθεια.
Και βασικά είμαι και πολύ χαρούμενος, ξέρεις, που τα έχω από τότε όλα αυτά. Είδες και τα άλλα, δηλαδή τα έχω όλα από τότε. Λοιπόν, το έχω δύο φορές αυτό. Επειδή θα μου έχεις φέρει και εσύ ένα δώρο. Ναι, εντάξει, ναι. Και επειδή αυτό είναι δικό σου. Το κρατάω από τότε πολλά χρόνια. Εντάξει, βρέθηκε στιγμή, ήρθες και εσύ να με βοηθήσεις να κάνουμε μια επεισοδιάρα. Αυτό το leaflet στο Μιχάλη. Στο Μιχάλη. Το προσέχεις, ξέρεις πώς το προσέχεις. Ξέρεις πώς το προσέχεις. Δεν τα πετάγανε. Ναι. Έτσι που δηλαδή σου λέω, ερχόταν λοιπόν ο κόσμος και αγόραζε PlayStation. Παιδιά με τα κουτιά, με τους κούτες, ήταν χαζό. Ήταν και ακριβό τότε. Ήταν η τιμή του, δηλαδή στην αρχή ήταν εξωτερικές. Ήταν η πιο εύκολη δουλειά ως πολιτής. Ναι. Δεν πιεζόσουν καθόλου, δηλαδή. Δεν πιεζόσουν καθόλου, δηλαδή ερχόταν ο κόσμος και μου έλεγε. Θυμάμαι είχε έρθει η. Αχ, ποια ήταν. Η Καγιά. Καγιά. Ο αδερφός της ήταν στην ηλικία μου συμπλήν, θυμάμαι. Οπότε μπορεί να έχει έρθει ο αδερφός της, μήπως. Ήταν ή η Καγιά ή κάποιο άλλο super model τότε της εποχής με την παρέα και τα λοιπά. Και λέω, πλαίσιο, αυτό είναι το PlayStation, ναι. Δω μου. Θα σου δώσω, μάνα μου, ξέρω. Ναι. Τι παιχνίδια θες, μου δεν ξέρω, μου λέει τι έχει. Λέω, παρά αυτό είναι ένα racing. Ναι. Αυτό είναι ξύλο. Ridge Racer, τα πρώτα. Ridge Racer, ναι. Πάρε αυτό, αυτό είναι ένα ξύλο. Tekken 2 ή 1 λογικά. Ένα, δεν υπήρχε. Το 1, ναι. Tekken 1. Σωστό, ναι. Battle, κάτι ένα με κάτι tanks, ένα περίεργο που είχε βγάλει στο launch. Jumping Jack Flash, πώς λεγόταν, με ένα κουνέλι 3D. Μπράβο, ναι, ναι. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι, το πήρε. Εντάξει, το Abe, το Odyssey. Το πιο μετά. Δεν ήταν στην αρχή. Δεν ήταν στο launch, όχι. Το launch είχε. Στο launch ήταν όλα 3D παιχνίδια, απλά για να δείξουν. Α, περίμενε. Αυτό έχουμε τώρα. Ναι, μπορεί να τα έχει εδώ, ναι. Λοιπόν, launch. Άρα το Racer δεν ήταν. Κάτω αυτά. Final Fantasy, όχι. Ίσως είναι μεταγενέστερο αυτό το leaflet, μάλλον. Wipeout, λογικά, Distraction Derby 1. Wipeout, Distraction Derby 1, σίγουρα. Tekken 1, σίγουρα. Colony Wars, G-Police. G-Police δεν θυμάμαι. Colony Wars σίγουρα δεν ήταν. Το εγώ, Tenka. Εγώ αυτά κυνηγάω. Το Life Force Tenka ήταν τα πρώτα, το shooter, αν θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι στο launch. Και το Exhumed, νομίζω, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ζεις και μια δυνατή εποχή εκεί, στα Verge. Έζησα την απενεχοποίηση των video games. Πολύ ωραία αυτή η πρόταση. Όχι, τι γίνεται. Μέχρι τότε, γιατί εγώ δεν gamer δεν ήμουνα. Αλλά ήμουν στο industry. Ναι. Ήτανε, τα video games ήταν οι παρίες, ήταν οι άχρες, ήταν αυτοί που δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Ναι, ήταν τότε, είχαμε κάποιες. Είχαμε ταμπέλες. Είχαμε ταμπέλες. Και πολύ κακές ταμπέλες. Οπότε τι γίνεται, η μεγαλύτερη για μένα συμβολή της Sony στα παιχνίδια, στο industry, αφήνω έξω τα τεχνολογικά τους κομμάτια, ήταν ότι κατάφερε από την πρώτη στιγμή και έβαλε την κονσόλα στο σαλόνι. Μέχρι τότε ήταν στο παιδικό δωμάτιο, ήταν. Το Nintendo, το NES. Μια χαζομάρα που παίζει το παιδί. Παίζει με παπαρέτζους. Παίζει με καραγκιοζάκια. Ναι. Το η Sony έβαλε την κονσόλα στο σαλόνι. Έγινε η κονσόλα κύριο μέρος του σπιτιού. Μπήκε στη μεγάλη τηλεόραση. Ναι. Δεν ήταν στην τηλεόραση 14 του παιδιού. Μπήκε στη μεγάλη τηλεόραση. Και έδειξε ότι τα παιχνίδια δεν είναι κάτι κουτσουνάκια που τρέχουν γύρω-γύρω. Κάτι... Τα πλατφορμάκια τότε με τον Μάριο. Ναι. Είναι σοβαρά. Είναι ενήλικα, έχουν αίμα, έχουν βάθος, έχουν πράγματα. Και αυτό άνοιξε όλη την αγορά. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει τώρα, δεν στο λέω θα γινόταν σίγουρα. Ή θα γινόταν με κάποιον άλλον. Ναι. Θα γινόταν ίσως με άλλο τρόπο, με άλλο τέτοιο. Η Sony αυτό που έβαλε την κονσόλα στο σαλόνι ήταν η μεγαλύτερη νίκη των video games στην κοινωνία. Μάλιστα. Τα γράφουμε. Τα γράφουμε. Λοιπόν, οπότε μετά έκανες πολύ εκεί ή έτυχε? Όχι, ήταν το κλασικό μου το 1,5-2 χρόνια και... Όπως έκανα και εγώ μικρός, κάθε ένα χρόνο άλλαζα δουλειά. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, ήταν πολύ δελεαστικό, ήταν εύκολες εποχές και ήταν πολύ δελεαστικά ό,τι ερχόταν. Δηλαδή εμένα εκεί με βρήκε ο δρόσος. Από το... Από το περιοδικό τώρα. Από το περιοδικό, από το Game Gamer. Από το Game Pro. Okay. Από τη Delta Press. Delta Graph. Game Pro. Delta Graph. Οπότε μου λέει, δεν έρχεσαι μέσα. Τι θα κάνω ρε παιδιά μέσα. Να πουλάς, πολιτής δεν είσαι. Okay. Να πουλάς. Να πουλάω. Οπότε πουλάγα διαφημίσεις. Οπότε μπήκα, μπήκες δηλαδή στο περιοδικό τώρα του Game Pro. Μπήκα στο Game Pro και πουλάγα διαφημίσεις. Αυτό ήταν η ιδέα. Πουλάγα σελίδες.
Θέλω να μας το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί και εγώ λίγο το ψάχνω τώρα. Δηλαδή, ήσουν στο διαφημιστικό το κομμάτι μέσα με τις διαφημίσεις. Ήμουν στο διαφημιστικό κομμάτι του GamePro και η δουλειά μου ήταν να έχω μια σελίδα για πουλ που θα βάλει διαφήμιση. Βάλω διαφήμιση, τόσο είναι το συμβόλαιο, τόσο είναι το πρόγραμμα. Οπότε έχω γυρίσει όλα τα. Άρα πήγαινε και στα μαγαζιά. Όλα τα μαγαζιά που μέχρι πριν από 2 χρόνια τους κυνήγαγα για να τους κάνουμε καταγγελία. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βιάζεις και να κάνεις πράγματα. Okay, ναι. Λοιπόν, οπότε μπήκα σε όλα τα μαγαζιά τα οποία παλιά κυνήγαγα. Mm-hmm. Ποια ήταν οι καλύτεροι μου πελάτες και οι μοναδικοί μου πελάτες κιόλα. Εντάξει. Οι αντιπροσωπείες κάτι κάνανε. Ναι. Εντάξει. Okay. Και. Είχες όμως και μαθητές επαφή. Υπήρξαν περιοδικά τα οποία δεν θα βγαίναν χωρίς να υπάρχουν αντιπροσωπείς από πίσω. Καλή ώρα είναι την Ντογκόλ. Θα το δούμε παρακάτω. Ναι. Εντάξει, αλλά εμένα το κομμάτι μου ήταν διαφημίσεις. Okay. Να πουλάω σελίδα διαφημίσεις. Έκατσα εκεί πέρα δελή 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν θυμάμαι. Κάπου άρα πήγες στο GamePro, πήγες από την ψηλοαρχή του. Όχι. Το GamePro ξεκίνησε το 1995. Υπήρχε το user. Ναι. Ήταν της ίδιας εταιρείας και του GamePro και μάλιστα φαν. Που είχε βγάλει τον Gamer πριν βγει το GamePro, το Spark. Όχι, το Gamer δεν ήταν. Το Gamer ήταν ένθετο στο user. Μπράβο. Τα έχω όλα. Μα θε να τα φέρω να τα δει. Γιατί έλεγε στο Gamer το παλιό. Το μέσα γράφει Ιδελή, Ντρόζο, Κροντιρά και όλα αυτά. Τότε λοιπόν η εταιρεία ήταν στο Χαϊδάρι. Και μάλιστα σε ένα διαγωνισμό που είχε κάνει για ένα Master System, ένα Mega Drive, δεν θυμάμαι τι ήταν, το είχε κερδίσει ο κολλητό μου. Αυτά. Πολλά χρόνια μετά έχει φύγει από Χαϊδάρι, έχει έρθει μεταμόρφωση, έχει πάει μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση θυμάμαι τώρα, μέσα, ναι. Εγώ πήγα εκεί πέρα, στο μεγάλο μπαμ, ήμουν τυχερός αυτό που λέγαμε, ο Forrest Gump. Ναι. Ξαφνικά την ώρα που ξεκινάνε τα video games και γίνεται το μπραφ τους, εγώ ξαφνικά βρίσκομαι χωρίς να το έχω επιδιώξει, εγώ αλλού ήμουνα, ξαφνίσκομαι στο επίκεντρο. Ναι, και είναι. Να είμαι ο άνθρωπος που μιλάει με όλα τα μαγαζιά, τα κονσολά, δηλαδή Console Club, Console Hunter, όλα τα μαγαζιά. Το Teleclub πριν να είναι που λέγαμε πριν. Ναι, το Teleclub. Υπάρχει ακόμα το Teleclub. Το Teleclub το οποίο κάποια στιγμή έγινε μαϊτή. Το οποίο έγινε μαϊτή κάτι. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ένα Teleclub που έχω μιλήσει για να κάνω και επεισόδιο εκεί, είναι στην Καλυθέα και υπάρχει ακόμα. Και το έχει ο ίδιος άνθρωπος. Και θα πάω για επεισόδιο εκεί. Θα πάω κι εγώ. Άμα το έχει ο ίδιος άνθρωπος. Έχω στείλει απεσταλμένο για τον Βασίλη γι' αυτό. Αλλά άμα είναι. Θες να πω παρέα. Για παράδειγμα, Teleclub. Για να σου λέω πώς ξαφνικά είχα βρεθεί να είμαι μέσα στο πανηγύρι όλο. Είμαστε Teleclub. Αχ, παιδιά, πώς το έλεγα το παιδί, δεν θυμάμαι, και δεν έχει σημασία τώρα. Οπότε μου λέει θέλω να ανοίξω μια εταιρεία γιατί θέλω να κάνω. Το λιανική, να το κάνω πιο χοντρική, να προμηθεύω και άλλα μαγαζιά κτλ. Okay. Και είμαστε στο Κολονάκι, στο Jackson, στο εστιατόριο και τρώμε. Στο Jackson's Hall. Και λέω, αγαπητό. MIT. Δεν θυμάμαι τη Moraitis Institute of κάτι. Οκ. Okay. Όλο χαζο... ναι. Ναι. Και τελικά ονομάστηκε MIT, τύπο μια χαζομάρα πάνω από κάτι που τρώγαμε. Όταν τρώγατε μπέργκερ στο Jackson Hall. Οκ. Έχω δουλέψει να ξέρει λίγο εκεί. Ναι. Jackson, ο υπεύθυνο του καταστήματο ο Γιώργο δεν ξέρω πολύ. Αλήθεια. Εντάξει, θα βγάλουμε πολλά κοινά. Θα δούμε και εξαδέρφες. Για καμπίνες μέσα μάθαμε κάτι άλλα πράγματα, θα δούμε όλα σε λίγο. Οκ. Οπότε δουλεύω GamePro για κάποιο χρονικό διάστημα. Φεύγω από GamePro από πωλήσεις και εκείνη την περίοδο μαθαίνω ότι βγαίνει το Pixel Next Generation, ότι βγαίνει ξανά το Pixel. Okay, ναι, είχε κάνει παύση 1-1,5 χρόνο. Όχι, παραπάνω δεν ήταν. Παραπάνω ήταν. Νομίζω ήταν 1,5 χρόνο, αν δεν απατώμε, αλλά οκ. Πρέπει να είναι παραπάνω, έχω την εντύπωση. Μαθαίνω λοιπόν από φίλο ότι βγαίνει το Pixel Next Generation και μου λέει θα έρθει. Και εκεί. Για εκεί το διαφημιστικό όμως ήθελε και εκεί. Και εκεί μπαίνω και σαν αυτή και λέω παιδιά θα έρθω. Ναι. Και δεν το ξέρω πώς τρώω μια περίεργη. Ιδέα και λέω δεν θέλω διαφημιστικό όμως. Οκ, δεν είναι το μεγάλο τέρμα. Ναι, ήταν εξαιρετικό γιατί καμιά φορά έχω κάτι περίεργες εκλάμψεις, χαζές. Και λέω δεν θέλω διαφημιστικό, θα βοηθήσω όσο μπορώ με αυτά που ξέρω. Ναι. Θέλω να έρθει συντάκτες. Ο λόγος που δεν ήθελα διαφημιστικό είναι απλός. Απευθυνόμασταν στην ίδια αγορά με τον GamePro. Ναι. Μια αγορά ήταν. Εντάξει, βέβαια. Ήταν και το Games στο περιοδικό. Εντάξει, το Games δεν υπολογίζει κανένα γνωστό. Αλήθεια, όσο και αν συναχωρείται ο φίλος μου ο Γρυπάρης, το Games ήταν ο φτωχός ξάδερφος. Ναι. Καλή δουλειά, αξιόλογη δουλειά, καλή προσπάθεια, αλλά ήταν τρίτος. Μάλιστα.
Αυτό που έσωζε την τέτοια ήταν οι Γκρελόνιδες, ο Ούμπερτο. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας, και το κράταγε. Κατάλαβα. Ναι, μου είχε πει και τις ιστορίες ο κ. Γιώργος Καλήφας στο περασμένο από επεισόδιο. Τους, από τους λίγους, ναι. Και δηλαδή, πρόσεξε, για να μην ακουστώ hater. Okay, ναι, ήταν ανταγωνιστής στο Games, μεγάλος, ναι, ανταγωνιστής. Mm-hmm. Δεν ήταν ποτέ φόβος. Κατάλαβα. Ναι. Ποτέ, ήταν, είχε, okay, υπήρχε, είχε συγκεκριμένο κενό. Με παιδικό κοινό λέγανε. Είχε, αυτό, είχε, ναι, συγκεκριμένο κοινό, είχε συγκεκριμένο στυλ, αυτό που έκανε το έκανε τέλεια. Αλλά εμείς αισθανόμασταν πιο μεγάλα παιδιά. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν ξέρω για πού. Αν πει και δίκιο, όχι, δεν είχα δίκιο, ρε παιδί μου, αλλά αυτό πώς αισθανόμασταν. Μα έτσι λέγαμε και εμείς όταν μικροί, ότι το Game Bro φαινόταν πιο τσαμπουκαλεμένο, πιο ενήλικο. Όπως το βλέπα εγώ τότε και μου το λες εσύ σαν χρήση μετά. Αυτό φαίνεται πιο επαγγελματικό. Αυτό τώρα το λέμε εμείς όριμα σαν, ναι, συλλέξεις περιοδικών, θα σου πω. Αυτό ήταν πιο επαγγελματικό. Το Game Pro ήταν αμερικανιά τσαμπουκαλίδικη, in your face. και στο στυλ του και στο, ναι, χρώμα του και στο γράψιμό του. Ναι, ναι, ναι. Και το Games ήταν πιο smooth, ήταν για πιο χαμηλές ηλικίες, πιο πολλά χρώματα, ναι, πιο, ναι, ναι, παλ, πιο γλυκό, πιο... Ωραίος. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπες ότι ήσουν στο διαφημιστικό πιο πριν, θέλω να μου πεις αν αυτή εδώ η εξοφυλάρα την έχεις συστήσει εσύ. Δεν ξέρω τώρα, αν είχες πάει στα μαγαζιά, έχεις πάρει τα παιχνίδια αυτά. Καλά, ναι, 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 ναι. Για μένα αυτό είναι το καλύτερο εξώφυλλο όλων των εποχών που έχω, όλα τα περιοδικά τα ελληνικά που βγήκαν, τα gaming, τα κονσολάδια, τα έχω όλα. Ναι. Στο χόμπι νομίζω, αλλά όχι, αυτό το, ότι μου το έχεις πει, αλλά το αυτό το εξώφυλλο, πραγματικά ήταν Χριστούγεννα αυτή η περίοδος να πάρουμε video games και από τα κάλαντα, ξέρω εγώ, να μαζέψουμε. Δικιά μου διαφήμιση. Εγώ την έχω φτιάξει. Βιντεόπολη, θα τη δείξουμε, ναι. Εγώ την έχω φτιάξει αυτή τη διαφήμιση. Και είχα βάλει και μία, γιατί με βλέπεις και κοιτάω μέσα έτσι. Ναι. Είχα ρίξει ένα μεγάλο τσακωμό με ένα πελάτη, γιατί έχω μία διαφήμιση που είναι ανάποδα. Okay. Στο ανάτο. Λοιπόν, όχι, αυτό έχω φύγει. Μπράβο. Εδώ είναι αυτό το δεύτερο τεύχος. Σκέψου. Περίμενε, ρε παιδιά, όχι, μισό λεπτάκι. Στο editorial, λογικά στην αρχή. Δεν θυμάμαι. Περίμενε. Γιατί έχουν περάσει και 30 χρόνια, παιδιά, από τότε. Δεν θυμάμαι. Όχι, εγώ είμαι, ναι. Είσαι μέσα. Ωραία. Εγώ είμαι, ναι. Μου άρεσε πολύ αυτό που έκανε το. Μπράβο, ναι. Που πηγαίνατε στις αντιπροσωπείες. Παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, και σε εμένα και σε άλλους. Η Εύα Κουκουζέλη. Η υπεύθυνη τότε τη Sony. Εσύ έχεις πάρει τη συνέντευξη. Ναι, εκεί η συνέντευξη έχω τώρα αφήσει δικές μου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι η απαρχή ενός μεγάλου προβλήματος, το, ναι, οποίο το έχω ακόμα. Okay. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν έχει βγει η διαφήμιση, η διαφήμιση, λέω, η συνέντευξη, ναι, ναι, γίνεται ένας ψιλοκάπα. Ελίας Κούκουτσας. Έχω να ανοίξω πάρα πολλά χρόνια και δεν θυμόμαι να ακριβώς τώρα. Έχω κουκουζέλι να το πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, η οποία λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο εν εξάλλου. Άρα το λέει, το είδα εγώ. Θα το δείξω εγώ σε κοντινά πλάνα. Εν εξάλλου τηλέφωνο και μου λέει, δεν μπορείς να μου φτιάξεις λιγάκι το... Έτσι, εγώ είχα ένα σπυράκι εδώ, ένα τέτοιο εκεί και τα λοιπά. Α, ότι δεν τους αρέστηκε η φώτα της. Ότι δεν τους αρέστηκε η φωτογραφία της. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ακόμα και λέω, δεν μου αρέσει να ρετουσάρω φωτογραφίες. Θα μου πεις, κάτσε ρε μεγάλη, δηλαδή σπάς το λίγο. Ναι. Δεν μου αρέσει να ρετουσάρω φωτογραφίες και δεν μου αρέσει να αλλάζω συνέντευξεις. Δηλαδή, ναι, το πες έτσι, το πες λάθος, χαζά. Ναι. Δεν θέλω να το ισιώσω και να πεις μεγάλη, αλλά εγώ το είπα έτσι για αυτόν τον λόγο. Ναι. Έτσι, κατάλω, το πες έτσι, το περνάω. Και είχαμε πέσει πάρα πολύ. Είχε πέσει πάρα πολύ και είχαμε χάσει και διαφήμιση. Ναι. Για αυτό το για πράγμα. Για αυτό το πράγμα, ναι. Μάλιστα. Κοίταξε, το Pixel Next Generation τώρα που τα έχω όλα τα τέτοια αυτά. Επειδή έχω κάτσει και έχω διαβάσει, ρε παιδί μου, αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τρία που άρχισα να τα μαζέψω για να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Ξαναδιάβαζα, ρε παιδί μου, και το Games και το Game Pro και το Gamer και όλα. Και το Pixel Next Generation. Λοιπόν, αυτό που το λέω και εγώ, σαν όριμος πλέον, κοντά σαραντάρης και συλλέξεις περιοδικών και με φίλους, όλοι πίνουν νερό και κρασί στο όνομα του το Pixel Next Generation. Ότι ήταν το πιο άρτια δομημένο περιοδικό, κοίτα, εκείνη την εποχή. Κοίτα να δεις. Αλλά κράτησε λίγο, κράτησε ένα χρόνο. Κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Για να ξέρουμε λοιπόν για ποιο λόγο πέθανε το Pixel και τι έγινε με το Pixel. Βεβαίως, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το Pixel όταν ξανά άνοιξε,
Εντάξει, το Pixel είναι ιστορικό περιοδικό, είναι θρηλυκό περιοδικό και με τον Αντώνη τον Μπαμπακάρη που ήταν και με τον Γιάννη τον Πατρίκο και. Και τον Αντώνη τον Λευκόπουλο. Αντώνη Μπαμπακάρη υπάρχουν ελικόπουλο. Ναι, ναι. Sorry, Αντώνη, είναι και δυο σα. Αντώνη ο Μπαμπακάρη ήταν αρχισυντάκτη και τα λοιπά στο RAM. Ναι. Εκεί του μπέρδεψα. Λοιπόν. Το Pixel λοιπόν είναι ένα περιοδικό ιστορικό. Είναι ένα περιοδικό το οποίο έχει. Ό,τι και να πει είναι λίγο. Δεν υπάρχει κάτι που να το περνάει από άποψη ιστορία. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχω κάνει τις πρώτες κουβέντες με τον Μανούσο και τον Δασκαλάκη, τον εκδότη και τον εμπορικό του Pixel αντίστοιχα, για να μιλήσω, μου λέει: okay, έχει ψωμί η αγορά. Έχει. Μπορούμε να πάρουμε κομμάτι από την πίτα. Μπορούμε. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε ένα περιοδικό που να είναι σοβαρό. Που να είναι διαφορετικό. Γιατί αυτή τη στιγμή τι υπάρχει, υπάρχει το. Game Pro. Ναι. Το οποίο είναι αυτό που λέγαμε. In your face, αυτό, τσαμπούκι. Είχε πολλές πωλήσεις. Αμερικανιά, αυτό και τέτοια. Πάταγε και στο αμερικάνικο το Game Pro. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε εμείς θέλουμε ένα πιο σοφιστικέ, να ταιριάζει με το στυλ του Pixel. Το Pixel λοιπόν είναι στημένο πάνω στο Play το περιοδικό. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν γαλλικό ή αγγλικό το περιοδικό. Κοίταξε, η μαμά. Αργότερα βγήκε το περιοδικό το Play και το Play On σε ελληνικά. Που ξέρω ότι υπήρχαν οι δημιουργοί του Pixel Next Generation στο Play On ή στο Play τώρα, ένα από τα δύο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά μου λες ότι ήταν αυτό, δηλαδή βασισμένο στο υπάρχει. Περασμένο. Ναι, πρόσεξε, με αγορασμένα δικαιώματα, με και τα λοιπά. Όχι, όχι τέτοιο. Α, κάτι ενδιαφέρον που δεν το ξέραμε. Όχι. Ναι, ναι. Ξέρεις. Ναι, ναι. Τι κάνανε αυτοί να το κοιτάξει κάπου okay. Κάπως έτσι. Okay. Άλλαξε το κάτω έτσι να μην φαίνεται. Ήταν με αγορασμένα δικαιώματα. Γι' αυτό και όταν βγήκε, δηλαδή αυτό το τα φόντα τα πίσω στο, πες το, πίσω από τις σελίδες που μάθησε ναι, αυτό ναι, όλα ναι. Και τα λοιπά, τα στισίματα αυτά όλα ήταν. Οπότε λοιπόν τι έγινε, εγώ είπα δεν θέλω, εγώ είπα λοιπόν, για να γυρίσουμε, για να το πλατιάζουμε, γιατί μπορούμε να μιλάμε ώρες, λοιπόν, δεν ήθελα πολιτής γιατί γατσάβει ένα απέναντι. Στον κολλητό μου, ο οποίος ήταν πολιτής στο Game Pro, ότι με το Θεσμάκης. Okay. Όταν λέμε κολλητός, αδερφός, δηλαδή μέναμε μαζί, και αυτό μαζί, παρέες μαζί, διακοπές μαζί κατάλαβα, κτλ. Κατάλαβα. Οπότε θα έβγαινα εκεί, ήξερα ότι η πολιτική, η εμπορική πολιτική μαζί με τον Δρόσο, τον Δημήτρη, θέλουν να μας κλείσουν τον δρόμο. Και γιατί τα είναι λογικό, γιατί έβγαινε το Pixel, οπότε λόγω ονόματος και τα λοιπά, θα τράβαγε πάρα πολύ διαφήμιση. Ναι, ναι. Και πολύ φοβόμουν ότι δεν θα βρεις και αυτό που έγινε τελικά, ότι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή θα μας αφήνανε επειδή okay, είναι ο Ηλίας, μην το σκοτώνεις ναι. Και τα λοιπά, αλλά δεν θέλω να αφήσουν το Pixel η αγορά, γιατί είναι λογικό, γιατί και εσύ αν έχεις αυτή τη στιγμή ένα μονοπόλιο ναι, που είχε το Game Pro, δεν θα αφήσεις τον άλλον να σου πει. Ναι, και σίγουρα. Παντού γίνεται αυτό. Μέρος της πίτας. Και είναι έτσι, δουλεύει, είναι ο καπιταλισμός μπουμπούνα. Ισχύει. Οπότε έτσι λοιπόν μπήκα στο κομμάτι της αρχισυνταξίας. Εκεί ξεκίνησα να κάνω το αρχισυντάκτη. Και τα reviews γενικά πραγματικά φαίνονται ότι έχουν και βάθος και έχουν και σωστές βαθμολογίες. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχολιάσει. Δεν έχουν σωστές βαθμολογίες και είναι στο έλεγα και πριν. Εντάξει, μήπως έχει κάνει ένα λάθος σε ένα καλό παιχνίδι. Όχι σε ένα όποιο και όποιο παιχνίδι. Ας το βγάλεις λίγο το. Ήταν το GoldenEye το οποίο είχε πάρει νομίζω μόλις 91-89. Εντάξει, δεν είναι και λίγο το 91. Θα σου το πω αλλιώς. Όχι, δεν είναι λίγο το 91. Και άμα θέλει να λίγο από την κουβέντα γιατί είναι περίεργη κουβέντα των βαθμολογιών. Είναι το καλύτερο παιχνίδι τεχνικά, γραφιστικά, όχι. Ναι. Δεν είναι το τέλειο παιχνίδι του 100, δεν είναι Zelda. Ισχύει. Δεν έχει εισάγει κενά δαιμόνια, δεν έχει δείξει κάτι τρομερό όπως το Zelda, το 101, το διάσημο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, okay, ναι, δεν θα πάρει 100. Εγώ θα το πάρω από την άλλη μεριά όμως, γιατί εμένα πάντα η άποψή μου ήταν η εξής. Ναι. Λύσαγε το παιχνίδι. Αυτό πετύχαμε, αυτό κάναμε αυτό. Το παιχνίδι, ναι. Έπαιζες ώρες επί ωρών. Να βαράς χαστούκια με χαστούκια στους φρουρούς. Με τα ρόκετα από τη μούρη του άλλου. Άρα λοιπόν, ναι, okay, δεν είχε γραφικά, δεν είχε αυτό, δεν είχε τ' άλλο. Όμως το gameplay του ήταν ασύλληπτο. Ναι, ναι, ήταν. Ήταν εθιστικό, ακόμα και το multiplayer του, ακόμα και το capture the flag του, τα πάντα του.
Έχω παίξει άπειρες ώρες. Έτσι. Πόπο, μακάρι να τα είχα τώρα στη μένα να παίζα. Έτσι, να καθαρίσει. Καλά, ναι, και εγώ να μην θα παίξω το. Λοιπόν, οπότε μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι η δίκαιη βαθμολογία του GoldenEye θα ήταν το 95. Κατάλαβα. 94-95. Μόνο και μόνο γιατί θα ανέβαζε το gameplay του είναι για 101. Ναι. Εκεί, ας πούμε, είχες παράπονα από την Nortec, δεν ξέρω το είχε προλάβει. Όχι, Nortec, δεν είχα τότε... παράπονα. Σιγά μην είχε Nortec παράπονα με το 91, δεν ήταν okay. Από Helios. Ναι, ναι, ναι. Με την Nortec είχαμε άλλα προβλήματα εκεί πέρα τότε. Με την Nortec είχαμε προβλήματα γιατί είχαμε παρουσιάσει ένα-δύο παιχνίδια τα οποία ήταν παράλληλη εισαγωγή. Α, τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποια παιχνίδια ήταν τώρα καθόλου. Με την Nortec είχα πρόβλημα γιατί στο πρώτο τείχο σου βρίζω τα Pokémon. Και η θεία δίκη είναι υπαρκτή και το κάρμα είναι υπαρκτό γιατί μετά έγινε δουλειά από τα Pokémon. Okay. Λοιπόν, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να ψυχρανθούν λίγο οι σχέσεις της CompuPress με την Nortec, αλλά αυτό που βγήκε προς τα έξω ήταν πολύ μεγαλύτερο στην ουσία από ό,τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα. Εντάξει ρε παιδιά, σοβαρευτείτε δηλαδή. Ναι. Εντάξει, και εσύ σοβαρέ, δηλαδή. Κόφτε τη χαρά να μα κόψει τώρα γιατί μπήκανε δύο παιχνίδια. Στην τελικά τα φέρνατε. Καταλαβαίνω. Και ναι. Από την Nortec ήταν εντάξει, παιδιά, και αν θέλετε να βγάλετε κανένα τέτοιο, τουλάχιστον πείτε το μα, ναι. Να ξέρουμε και εμεί να μην το βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μα. Okay. Ήταν πιο πολύ σε επίπεδο συνεννόηση κυριών μετά που έγινε. Πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση στα έξω από το χώρο μα από ό,τι στην πραγματικότητα. Ναι, μάλιστα. Οπότε ναι, εκεί πέρα ξαναγύρισα μετά το Δελή. Okay. Ξαναγύρισα. Οπότε ξαναπας, φεύγεις, δηλαδή πόσο έκατσες πέρα το θυμάσαι. 3-4 τεύχη νομίζω. Ξαναγυρνάς Game Pro. Ξαναγυρίζω στο Δελή, πιάστε να χρησιμοποιήσεις για να βγει το Nintendo World. Για να βγάλει το Nintendo World. Έτσι, λοιπόν, Nintendo World. Και παρεμπιπτόντως, ναι. Και παρεμπιπτόντως, συνεχίζω και γράφω στο Game Pro, στο Pixel. Ναι. Γιατί ανέλαβε αρχισυντάκτης κολλητός ο Γιώργος. Δεν προλάβαινε γιατί έκανε και άλλα πράγματα. Ναι. Οπότε έγραφα για τα επόμενα 3 τεύχη review για αυτόν με το δικό του όνομα. Ψσσ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 
ακόμα πιο όμορφες πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα, Nintendo World. Το είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τώρα. Λοιπόν, όταν βγήκε πρώτη φορά στα περίπτερα, το είχα δει νομίζω σε ένα ανακοίνωση στο Game Pro που έπαιρνα Game Pro. Ναι, μα ήταν του Μαρτίου, ήταν. Και ξαφνικά βλέπω αυτό, με εντριγκάρισε γιατί μέσα δώρο είχε και ένα ημερολόγιο, το οποίο το γράφει. Από το ημερολόγιο αυτό, δεν ξέρω τι τα... Το είχα σπλιτάρει και μάλλον το είχα βγάλει για τις αφίσες. Ναι. Το οποίο, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Δεν υπήρχε, να βγει περιοδικό χωρίς αφίσα τότε. Είσαι τρελός. Ναι. Ήταν selling point. Και κάπου έχω το υπόλοιπο ημερολόγιο και τώρα για το γύρισμα δεν πρόλαβα να το βρω. Έχω μόνο αυτό το κομμάτι του Μαΐου και του Ιουνίου με Banjo Kazooie και Wave Race, καλοκαιρινό θέμα. Ναι, δείμα στο πρώτο εγώ. Μπράβο. Στο πρώτο είναι σταμάτη. Να το. Ο σταμάτης που λέμε. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω έρθει ακόμα. Α, ο Κωστάκης Μαργαρίτης, μπράβο. Να τον δούμε μετά στο τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Κωστάκης παλικάρι μεγάλο. Α, ο Λούμπο. Ναι, τώρα που έχω τα ονόματα εδώ πέρα, θα σου δείξω και ποιοι είναι και στα. Θυμάμαι και ποιοι είναι, ναι. Nintendo World, θέλω να σε ρωτήσω αν ήταν με την βαριά υποστήριξη καταρχήν τη Nordic. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το ψάχνουν εμείς οι περιοδικάκηδες. Δηλαδή, αν δεν ήθελε η Nordic, δεν θα είχε βγει αυτό το περιοδικό, ας όχι, πούμε. Όχι, είναι λάθος προσέγγιση. Αν δεν ήθελε, mm-hmm. δεν θα έβγαινε. Mm-hmm. Θα το πάω ανάποδα. Δεν θα έβγαινε αν δεν υπήρχε η Nordic. Με ποια έννοια. Ήταν ένα περιοδικό που θα βγαίνει. Ναι, ήταν ναι. ένα περιοδικό το οποίο κάποια στιγμή η Nordic, γιατί δεν ήμουν στο πρώτο τέκος του, mm-hmm. του Nintendo, εγώ νομίζω ήρθα από το δεύτερο. Mm-hmm. Νομίζω. Κάτσε να το μισώ. Δεν βλέπω. Λοιπόν, όχι, σταμάτησε και σε αυτό. Σταμάτησε και εδώ. Ή μπορεί να μην φαινόμουν να κάνει, δεν θυμάμαι, παιδιά. Σε ποιο ήρθα εγώ, στο τρίτο. Πάντως ήρθα πιο μετά. Το τρία. Ναι, στο τρίτο. Στο τρίτο. Και έχει και το tutorial εδώ. Και το tutorial που είχαμε τι χαζομάρε μου. Ο σταμάτησε μέχρι πρώτη να έχει συντάξει κορυδευτικού που στα χέρια, κάθεται απέναντί μου και με κοιτάζει κορυδευτικά. Σε τακτάξει μου κάτι διαστήματα με πειράζει, άντε δεν γράψω το tutorial, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εγώ πώς το έκανα δηλαδή. Οκ, εντάξει, πολύ ωραίο το intro. Όσοι το έχετε, εγώ το έχω από τότε αυτά να ξέρεις. Κοίτα πόσο καλά τα έχω φυλαγμένα. Ναι, 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 ναι. Με εντριγκάριζε. Αυτό πρέπει να είναι το Donkey Kong 64. Το Diddy Kong Racing. Το οποίο είναι αγαπημένο παιχνίδι.
είναι ένα υποτιμημένο διαμάντι του Nintendo, mm-hmm. το Diddy Kong. Έχει ρογιώσει story μαζί, ναι. 64, ναι. Ήταν άτυχο, γιατί ό,τι και να βγαίνει σε αυτό το στυλ θα ήταν, θα το συνέκριναν πάντα με το Mario Kart. Ναι. Οπότε είχε την ατυχία να είναι πάντα στη σκιά του Mario Kart και δεν του άξιζε. Γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι το Diddy Kong. Ναι. Όπως ξέρεις ποιο παιχνίδι έπαιζα τότε, πιο μετά, όταν είχε το 64. Mm-hmm. Το Blast Corps. Blast Corps. Παιδιά, το έχω λιώσει, το είχα λιώσει το Blast Corps. Το έβαλα, το δείξω τώρα. Το είχα λιώσει το Blast Corps. Δηλαδή, ναι. Ήταν από αυτά τα χαζά παιχνίδια τα οποία δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Είναι φτιαγμένα fun to play. Δηλαδή θα φτιάξουμε ένα παιχνίδι, χαζό, θα μπορούσε άντα να είναι mobile game του σήμερα. Okay. Θα μπορούσε άντα να είναι mobile game και ήταν απλά για να παίζει να περνάει η ώρα σου. Ναι. Το είχα ανατρέψει. Μάλιστα. Το είχα ανατρέψει, αυτό το παιχνίδι το είχα ανατρέψει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τότε που είχα το 64 το πήρα λίγο πιο μετά από το release. Δεν το έχω παίξει το Blast Corps. Μου το έκανε δώρο στο κανάλι πρόσφατα ένας φίλος, ο Θάνος. Θέλω να το βάλω κάποια στιγμή. Το Golden Eye δεν σου έβγαλα βέβαια. Εντάξει, είναι εκεί πίσω. Άμα θέλει να το πιάσει τα χέρια σου, θα το βγάλω. Το ξαναλέω. Λατρεμένο παιχνίδι. Το Golden Eye ήταν. Το είπαμε και πριν. Λατρεμένο παιχνίδι. Σωστά, τα είπαμε και πριν. Το Nintendo Gold, εγώ σαν περιοδικό, όταν το είδα, με τράβηξε πάρα πολύ το εξώφυλλο του. Με αυτό το 3D Plaster Eyes που κατάφερε, ας πούμε, το Nintendo 64. Είχε πολύ εντυπωσιακά εξώφυλλα. Το πήρα μέχρι το τεύχος, θα σου πω τώρα. Σίγουρα το υποστήριξα μέχρι το τεύχος 4-5. Μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιοδικά μας. Μετά να τα υποστηρίζουμε, κλείνουν τα περιοδικά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εγώ προσωπικά το πήρα μέχρι το τεύχος 6. Αλλά μετά έμαθα ότι δεν πήγε πολύ μακριά. Όχι, να, εδώ είναι το 10, το 11, κάτσε κάτω εδώ πρέπει να λείπει. Όχι, μέχρι το 7. Α, λάθος. Μέχρι το 7, παιδιά, εγώ το πήρα με αυτό εδώ το θρηλυκό εξώφυλλο που θα μας πει ο Ηλίας για αυτό το εξώφυλλο. Να. Και όταν φτάσουμε σε αυτό, ναι. Θα σου πω. Πριν φτάσουμε σε αυτά τα εξώφυλλα, θέλω να σταθούμε λίγο στο νούμερο 5, το Nintendo Gold. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω, το είπα και στην αρχή του βίντεο. Θαρώ ότι για μένα τώρα που είμαι 39 χρονών, όπως έγινε ας πούμε και με τον κύριο Λεκόπουλο που ήρθε σπίτι μου άνθρωπος που διάβαζα τα Nintendo Club, τότε τα περιοδικά και τα manuals και τα διαφημιστικά και ξαφνικά είχα αυτόν τον άνθρωπο εδώ μέσα, το ίδιο νιώθω αυτή τη στιγμή με τον Ηλία, γιατί στο τεύχος 5, όπως έχω ξαναπεί παλιότερα, έχεις γράμμα. Έχω γράμμα. Που απαντήθηκε, αγαπητέ. Που απαντήθηκε. Το γράμμα μου αυτό βέβαια είχε έτσι αυτή την τρελίτσα της ηλικίας, γιατί είχα στείλει γράμματα και στο Game Pro και στο Games και δεν μου τα είχαν δημοσιεύσει και είχα τσατιστεί. Οπότε εδώ γι' αυτό γράφω ότι είστε το καλύτερο περιοδικό, δεν λέω, αλλά μα θέλετε να το διαβάσουμε ας πούμε έτσι λίγο το τέτοιο. Είναι το Pocket Master. Ναι. Άμα θες να το διαβάσεις στους φίλους και μετά έχεις την απάντησή σου, ας πούμε εσύ. Λοιπόν. Και τώρα από τη διάρκεια, ίδια θα ήταν. Κάτι πολύ βασικό. Εσύ είσαι εδώ. Όχι. Είναι μια random. Είναι άσχετο. Κάτσε εδώ. Όχι, είναι random. Random pick. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι ήταν αυτός εδώ λοιπόν ο Ηλίας. Ήμουνα πιο όμορφος. Πρώτα απ' όλα είχα μαλλιά. Μακριά τότε. Αλήθεια. Μακριά ήταν, φράτσεστε, τότε τώρα δεν έχουμε. Οκ. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το τεύχος, παιδιά, γράφω αγαπητό Nintendo World. Είμαι ένας αναγνώστης από το πρώτο τεύχος και από εδώ και πέρα και κάθε μήνα θα είσαι στην επιλογή μου. Το περιοδικό με την παρένθεση δεν το τήρησε. Δεν το τήρησα. Πήγα μέχρι το τεύχος 7. Ναι. Ήταν μέχρι να το δημοσιεύσουμε το γράμμα. Με το που βάλαμε το γράμμα. Το περιοδικό με την πρώτη ματιά ξεχωρίζει από κάτι άλλο, μην αναφέρω τίτλους. Και είναι τι καλή δουλειά του επιτελείου. Είμαι κάτοχος ενός SNES και Game Boy. Που τα είχα αυτά τα τρία, Nintendo 64 δεν είχα. Οπότε το είχα πάρει με την προοπτική ότι θα βλέπω και από αυτά τα. Αλλά εντάξει. Είχε λίγο κάποιες αναφορούλες. Ναι. Απλά ήταν βασισμένο, εντάξει. Είναι συλλογικό επάνω στο Nintendo 64. Να σου πω κάτι, Nintendo 64 θέλει να πουλήσει. Αυτό ακριβώς, εντάξει. Και θα σου πω μετά το λόγο. Ναι, εννοείται.
Και συγγνώμη, ξεκινάω την πρώτη ερώτηση και λέω: τι είναι το Pocket Monsters που έχει αναστατώσει τόσο την ιαπωνική αγορά? Θα δούμε την απάντηση σε λίγο Pokemon. Του Ηλία. Δεύτερον, πόσο θα κοστίσουν περίπου τα περιφερειακά Pocket Camera και Pocket Printer που τα είδαμε μετά στο τέτοιο 7 που μεθεπόμενο που ήταν και το τελευταίο που πήρα. Ερώτηση 3. Το 98 θα παραχθούν νέα παιχνίδια για το Super Nintendo, που από όσο ξέρουμε τα τελευταία παραχθήκαν το 97 και ήταν το FIFA 97. Νομίζω, λένε ότι ήταν το FIFA 97 ή το Jurassic Park, το Lost World. Το Duke Nukem 64 θα έχει passwords και υποστήριξη memory card ή θα πρέπει να αρχίζουν την αρχή κάθε φορά? Άκουτα, τη ρώταγα. Αφού στο PlayStation που το έπαιζα είχα ήδη τη memory card και έσωζε. Λοιπόν, ιστερόγραφο 1. Μου αρέσουν αρκετά τα σχόλια για άλλες κονσόλες. Συνεχίστε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα. Διάβαζα μια τάση ότι είναι ρε παιδί μου το 64 αυτό που τσακίζει, ξέρω εγώ. Οπότε γι' αυτό είχα αρπαχθεί σε αυτό. Για να κοιτάξω, να σου πω κάτι. Και είναι απλό. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που η αγορά ήταν πολλωμένη. Και πολλωμένη, ναι, ναι, και πολλωμένη. Τα περιοδικά τα οποία θα θέλω να πουλήσουν ότι, γιατί ζούσαμε από αυτό. Έπρεπε να στηρίξει το σπίτι σου. Έπρεπε να υποστηρίξει την πόλωση. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, η πόλωση και η πόρωση πουλάει. Το βλέπαμε τότε, το βλέπουμε ακόμα περισσότερο σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι κάναμε, υποδαβλίζαμε όλο το. Με τη σειρά μας κι εμείς και στον ταξί στα σπίτια μας όλοι είχαμε απ' όλα, εντάξει. μην ξεχνάμε ότι το PlayStation Magazine εμείς το βγάζαμε. Μπράβο, ναι, ήταν στον ίδιο. Δηλαδή, ναι, 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 ναι. Στο ίδιο γραφείο καθόμασταν. Και το Sega Power. Και το Sega, ναι, που τα έχω. Και το GamePro, ναι. Δηλαδή, mm-hmm, στα ίδια γραφεία καθόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που δεν καταλάβαινε ο κόσμος και από ένα σημείο και μετά και εμείς από μέσα λέγαμε, οκ, okay, δεν μας νοιάζει πια. Δηλαδή, αφού δεν καταλαβαίνουν, ναι, 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 ας να σκοτωθούν. Ναι, 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 ναι. Όχι και τόσο σωστή δημοσιογραφική προσέγγιση, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Γιατί καθόμασταν στα γραφεία, δηλαδή, καθόμουν εγώ εδώ πέρα και έγραφα για τον Nintendo, καθόταν ο Νίκος και έπαιρνα και έγραφα για το Sony. Και γράφαμε. Τι γράφεις, καλά το review, ναι, ναι, ναι. Και ο κόσμος και η πιτσιρικαρία που λέγαμε τότε έξω. Ναι, ναι, ναι. Καλή ώρα. Ω, τι του είπε. Ναι, αυτό το φανταζόμασταν. Ναι, καθόμασταν και κάναμε χαβαλέ από πίσω. Ισχύει, αλλά ήταν ουσιαστικά όλοι στα ίδια γραφεία του ίδιου εκδοτικού οίκου. Τα ίδια κάναμε. Απίστευτο. Εντάξει, ήταν ωραία σκηνικά. Καλά, εντάξει, αυτό τώρα που έχω γράψει εδώ είναι πολύ αστείο. Ιστερόγραφο 2. Το περιοδικό σας έχει ενοχλήσει αρκετά τα περιοδικά άλλων κονσολών. Η Nintendo όμως εκδικείται. Ποιος τώρα ο Σεγκάκιας, τι έλεγε τότε. Η Nintendo εκδικείται. Ήθελα να, πραγματικά να σε έβλεπα όταν το διάβασα αυτό στο γράμμα. Λοιπόν, όπου να είναι θα αποκτήσω το Nintendo 64, έξω να το κερδίσω από εσάς. Και ιστερόγραφο 4, please print my letter. Αυτό ήταν. Αυτό η μετά, κραυγή βοήθειας που. Αυτό μετά. Ναι. Τότε ήταν παρακαλώ δημοσιεύθετο, μετά αυτό έγινε να περάσει την βρίζο στα site. Ναι, 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 ισχύει. Ήταν αυτό το πράγμα. Και από κάτω Νίκος Καρές. Μου κάνατε λάθος το όμικρον. Ο Καρές μήνυση. Ναι, γαλάτσι. Και εδώ είναι η απάντησή σου τώρα. Τα καλά, δεν τη διαβάσει. Εγώ θα βρω ένα στυλό γιατί ξέρεις τώρα σε λοιπόν, αυτά. Θέλω να μου ρίξεις και υπογραφή. Με αυτά λοιπόν που έχει γράψει τα κλειψίματα, θα μπορούσα να ξεκινήσω να πω κάτι άλλο. Αγαπητέ Νίκο. Σε ευχαριστούμε για τα πολύ καλά σου λόγια. Έχουμε την εντύπωση όμως ότι προσπαθείς να επηρεάσεις την κρίση μας. Από πού και ως πού άλλωστε. Δεν τα καταφέρεις. Να μην η διόρθωσή μας έκανε τρότο πρόσωπο. Όχι, δεν θα τα καταφέρεις ή δεν τα καταφέρνεις. Ναι, ναι. Δεν τα καταφέρεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Τόσο σοβαρή δουλειά κάναμε. Δεν πειράζει. Αυτά πιστεύατε. Ναι. Ίσως αν δοκιμάσεις να εξοκλήσεις επιταγή στο επόμενο γράμμα σου. Επειδή όμως ο λόγος του γράμματός σου δεν είναι ανταλλαγή φιλοφρονήσεων αλλά πορείων σου, προχωράω μέσα σε αυτές. Το Pocket Monsters, η προσωπική μου, πώς το λένε, ναι, σχιζοφρένεια και το. Ναι, ναι, ναι. Ας θα το πούμε μετά. Mm-hmm. Είναι η παραλλαγή του ψηφιακού ζώου που είχα κατακλείσει στην ελληνική αγορά πριν από λίγο καιρό. Τρομάρα μου. Τόσα ντόμιζα, τόσα έλεγα, τόσα ήξερα. Απλά λόγω της μεγαλύτερης μνήμης του Game Boy μπορούν να έχουν περισσότερες λειτουργίες. Επίσης, τόσα ήξερα, τόσα έλεγα. Αυτό που κάνει επίσης τα αντιπαθητικά. Αυτά ζώα, αλλά διαφορά από τον ανταγωνισμό, είναι η δυνατότητα που έχουν να συνδεθούν με το Nintendo 64 μέσω του 64DD mm-hmm, όταν αυτό κυκλοφορήσει. Που δεν ήρθε κάποιο. Είσαι φίλοι. Δεν ξέραμε, παιδιά, αυτά τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να το τελειώσω και θα σου πω μετά. Λοιπόν, ναι, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να διαβάσει τα νέα του περιοδικού αν δεν το έχει κάνει ήδη. Δεύτερον, δεν έχει γίνει ακόμα καμία ανακοίνωση επίσημα από την Nortec, την επίσημη αντιπροσωπεία, γιατί πρέπει να κάνει και τη διαφήμιση μα των προϊόντων Nintendo στην Ελλάδα. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφω αυτές οι γραμμές ήταν για το. Α, για τα περιφερειακά. Για τα περιφερειακά, ναι, ναι. Λοιπόν. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως που έχουμε λένε ότι το κόστος περιφερειακών
θα κυμαίνει στην τιμή του Game Boy. Δεύτερο, παιδιά, τα βλέπω τώρα σαν. Γιατί εξακολουθώ να είμαστε συντάκτη. τα βλέπω τώρα τα λάθη και βγάζουν μάτι. δεν είχαμε διορθώσει, μεταξύ μα τα κοιτάγαμε. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς γίνονταν διορθώσεις, έπαιρνε το Nintendo World το αρχισυντάκτη του Game Pro. Εγώ έπαιρνα το Game Pro γιατί ξέρεις, αμέσως γράψετε κάτι 10 φορές. Ναι, το λάθος. Ισχύει, μπράβο. Οπότε βλέπαμε ένα θα τέλει να λύνουμε φρέσκο κομμάτι και ό,τι βλέπαμε διορθώναμε. Αν προλαβαίναμε. Οι πιθανότητες είναι από πολύ λίγες έως ελάχιστες να βγει το τα παιχνίδια των 98. Ναι, ναι. Φυσικά και έχει. Save το Duke Nukem, ναι. Δεν ήξερα, παιδιά, δεν ήξερα αν έχει. Ναι, γιατί να μην έχει, πώς το λένε. Ναι, λοιπόν, η απάντηση θα ήταν γιατί να μην έχει. Και λέω, εντάξει, μην το γράψεις, γιατί δεν ξέρει. Έτσι. Ήταν φυσικά και έχει, δεν ξέραμε γιατί. Γιατί ήταν τότε σε μια εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ. Το ίντερνετ ήταν πολύ με το σταγονόμετρο, ήταν πολύ περίεργο, ήταν αργό. Αργό, ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο ότι δεν είχαμε θέμα πρόσβασης, ήταν θέμα ότι τώρα, αν πεις και γράψεις, ξέρω εγώ, για οδηγό στρατηγικής Fighters Destiny, που ήταν ένα καινούριο παιχνίδι, Fighters Destiny, θα σου βγάλει 5.000 αποτελέσματα. Τότε σου βγάζει ένα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ό,τι ενημέρωση υπήρχε. Έμπαινε στην αρταπίστα, τι να γράψεις. Ήτανε. Από τα περιοδικά τα οποία συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό που παίρναμε ένα-δύο τεύχη νωρίτερα, ή τα παίρναμε μάλλον με το που θα βγαίνα στην Ελλάδα. Με το που βγαίνα στην Αμερική. 2-3 μέρες νωρίτερα φεύγανε με κούριερα από Αμερική και μας ερχόταν. Οπότε είχαμε το τεύχος το αμερικάνικο μία-δύο μέρες μετά την κυκλοφορία του στην Αμερική. Okay. Που σημαίνει ότι είχαμε ένα μήνα μπροστά μας μέχρι να έρθει με το επίσημο κανάλι στην Ελλάδα κτλ. Οπότε όλη η πληροφόρηση που είχαμε ήταν αυτή. Ήταν από παλιά τεύχη, από την κοιλιά μας, γιατί βγάζαμε από την κοιλιά μας το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο έβγαινε από την κοιλιά μας. Λόγω εμπειρίας, δηλαδή για να έχει γίνει αυτό και αυτό, άρα. Διορατική, έτσι, τελείως. Για μάντες. Ναι, για μάντες, όχι διορατική, μάντες. Εντάξει, και από ό,τι μαθαίναμε, είχαμε επικοινωνία με τις εταιρείες όμως. Βοήθηκε αυτό. Είχαμε πολύ περισσότερη επικοινωνία με τις εταιρείες, γιατί οι εταιρείες κάνανε. Τις ένοιαζε πολύ, κάνανε πολλά ταξίδια. Και είχαν και αυτές πολύ εκτενές στο πληροφορικό. Κάνανε πολλά ταξίδια, οπότε είχαμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βλέπουμε παιχνίδια. Αρκετά πριν κυκλοφορήσω, το οποίο για τότε το preview παιχνιδιών ήταν πολύ περίεργο, πολύ και πολύ δύσκολο το preview παιχνιδιών. Για να καταλάβεις τι σημαίνει preview παιχνιδιών, άνοιξε την τσάντα μου, Μιχάλη, πιάσαμε το καστάκι από μέσα. Στην μπροστά τσέκ πρέπει να είναι. Πρέπει να έχεις κάτι πολύ ωραίο να μας δείξεις τώρα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ αυτό θα το δείξω από κοντά. F18 θα είναι σράκι λοιπόν τον Τεύκη. Και να το δούμε έτσι ένα δευτερόλεπτο. Εξομοιωτής λοιπόν στο Game Boy Advance 3D. Εντάξει, φοβερό. Θα το δείξουμε γι' αυτό εννοείται. Τέλεια. Λοιπόν, όσο θα το δείξω κοντά στην κάμερα, εγώ θέλω παιδιά, οπωσδήποτε, θέλω ένα αυτόγραφο στο γράμμα. έτσι θέλω, δηλαδή ναι. Κάποτε μπορεί να μην έχω λεφτά, θα το βγάλω στο eBay να το πουλήσω. Ναι, αν μπορεί. 5.000 ευρώ. Ναι, ναι, γιατί η υπογραφή μου κοστίζει ή αξίζει πολλά. Ναι. Εννοείται, για μένα πολύ σημαντικό, είναι πολύ όμορφο αυτό. Τώρα να σου βρεθούμε ότι γράφει. Α, ναι. Όχι, κάτσε, θα σου δώσω κάπου αλλού. Όχι, δεν πάω. Ναι, κάτσε να δω εδώ. Α, είχες δίκιο. Α, εντάξει, κάτι έκανε εδώ ή δεν κάνει. Δεν θα γράψει αυτό το στυλό, δεν θα γράψει. Να βρω μαρκαδωράκι αν έχεις. Α, έγινε δουλίτσα. Φοβάμαι ότι δεν θα. Λες. Ναι. Εντάξει, όπου θέλεις, ξέρω εγώ, πάνω, όπου θέλεις. Τι σου πάω, περίμενε. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτεί, αυτό, θα σκεφτώ ότι τα γράψω. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, αυτό θέλω να σας το δείξω από κοντά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όσο κάνει το αυτόγραφο, λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα
κασετάκι το οποίο ήταν πρόμο για το Game Boy. Ανοίγει δύσκολα γιατί έχει να ανοιχτεί, ναι, 20 χρόνια. Δεν το ξανανοίξει τόσο δύσκολα κασετάκι. Τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς είναι. Είναι. Πώς τα λέγανε αυτά, όχι πρόμο. Αυτά λεγόταν developers cartridge, νομίζω. Μπράβο, μπράβο, τα dev kits, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά πώς είναι. Take 2, γράφει εδώ, γράφει τα megabit, πειράμ, ιστορίες μέσα, έχει και την μπαταρία για να κάνει το save. Για να δούμε και πίσω. Do not remove, μας λέει εδώ, from Take 2. Από το Windsor. Windsor. Ήταν τα γραφεία της Take 2 όταν είχε πρωτοανοίξει Take 2 στο Windsor και είχε πέσει κατά λάθος στην τσάντα μου μαζί με άλλο ένα. Κατά λάθος. Λοιπόν, κάνω ένα απίστευτο ντοκουμέντο αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Το οποίο δεν ξέρω και τι έχει μέσα, ε. Έχεις Game Boy να δουλεύει. Έχω, βέβαια. Να δούμε αν δουλεύει και η μπαταρία του. Ωραία, ωραία, τέλεια. Να το πάμε να δουλεύει. Θα το δούμε αυτό μετά, σε δεύτερο πλάνο. Εντάξει, απίστευτο αρχείο, Console Hunter Exclusive. Όπως και αυτό το βίντεο. Ερώτηση. Ναι. Το Kirby's Dream Land το έχετε? Ναι, εννοείται. Υπερβολικά πολύ λεφτά κόστησε. Για το Game Boy μιλάμε τώρα. Ναι, κοντά σε 5.000. Όχι, βέβαια. Το έχω βρει εγώ έτσι στο eBay. Τυχαίως. Καλά, στο eBay ο άλλος, άμα του λείπει και να θέλει και μια Lamborghini, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Όχι, δεν είναι τόσο ακριβό. Σε κουτί, δηλαδή τουλάχιστον ελληνικό, να κοστίζει κάπου 100-120 ευρώ. Δεν νομίζω παραπάνω να χρειάζεται. Απίστευτο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή τέτοιο κασετάκι, ναι, δεν έχω ξαναδεί. 98, 18, πόσα χρόνια έχω περάσει εσύ, 8, 20, 25, 24. Oh. Παιδιά, αυτή η στιγμή για μένα είναι πολύ συγκινητική, είναι δηλαδή αφάνταστη. Είναι κάποια πράγματα δηλαδή που χαίρομαι αυτή τη στιγμή που ζω μέσω αυτού του καναλιού που έχω στήσει, το κανάλι των αναμνήσεων και των Retro Video Games, εντάξει, είναι... Λοιπόν, 24 χρόνια μετά, τελικά όχι μόνο δημοσιεύτηκε το γράμμα, το κάναμε και live και υπογραφή, παιδιά, του Ηλία, θα το δείτε σε κοντινό πλάνο. Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένος, αλήθεια, θα δώσω κάνω. Αυτά τα πράγματα εγώ είμαι, έχω την τρέλα μου. Παιδιά, είναι ένας boomer και ένας υποψήφιος boomer. Και θα ορθιώσω μια σελίδα. Version 2. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, ναι, αυτό το τεύχος μου άρεσε πάντα γιατί ήταν φωτεινό τεύχος. Ήταν χαρούμενο. Ναι. Ήταν ίσως από τα καλύτερα μου τέτοια, από τα καλύτερα μου τεύχη, από τα πιο όμορφα μου τεύχη. Τα εξώφυλλα, θαρώ ότι ενέκρινες εσύ πως τα βγουν, λοιπόν, και τι θα δείξουν, έτσι. Ωραία, επόμενο... Κομπράιν. Ναι. Επόμενο backstory. Okay, ναι, εννοείται, βέβαια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, τα περιοδικά ήταν πολλά και ο κόσμος λίγος. Mm-hmm. Οπότε δεν έβρισκα γραφίστα να μου κάνει το τεύχος. Σοβαρά. Ναι, γιατί ήταν λίγοι οι γραφίστες. Και απαγορευόταν από κάποια περιοδικά να κάνουμε σε άλλα, δηλαδή. Όχι, όλοι κάναμε τα πάντα. Δεν συζητάω τώρα. Okay. Απλά ήταν λίγοι. Είχε το Game Pro, είχε πολλή δουλειά. Mm-hmm. Γιατί είχε πολύ ψηλό κοκό. Ναι, είχε πολλές μικρές εικόνες. Είχε πολύ ψηλό κοκό το Game Pro. Ναι. Βγαίναμε περίπου σε ταυτόχρονες ημερομηνίες. Mm-hmm. Η διαδικασία, για όσους δεν ξέρουν, ενός περιοδικού είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά χρονοβόρα, όσο κατά από ένα σημείο και μετά γίνεται πεπατημένη. Δηλαδή, ναι, έχεις συγκεκριμένα βήματα, mm-hmm, που κάνεις. Αυτά τα βήματα είναι και πολλά και συγκεκριμένα και απαιτούν. Είναι τελείως διαφορετικό από το να κάνεις ψηφιακή έκδοση. Ναι. Γιατί δεν έχεις το περιθώριο να πεις, ναι, κάνω ένα βήμα πίσω. Ναι, τώρα με PDF στείνονται πολύ εύκολα, τότε ήταν αλλιώς. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, λοιπόν. Κάποια στιγμή με την Εύη τη Χοχλακάκη, mm-hmm, που καθόμαστε και το φτιάχναμε, έλεγα, έλα ρε Μανούλα μου, κάτσε σε παρακαλώ, δηλαδή έλα μια ώρα να τελειώσουμε το κολοπεριοδικό μου, δηλαδή θα βγούμε πια πάλι. Οπότε τι γίνεται, τα απογεύματα που σχόλαγε ο, μισό λεπτά να θυμηθώ το όνομά του, πρέπει να είναι ο Λιούμπεφ, περίμενε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω που να ήταν ο Λιούμπεφ ή ο... Okay. Σχόλαγε κατά τις 5 ώρα, 5.30, καθόμουν από τις 5.30 μέχρι τις 6-7. Mm-hmm. Μου πέρναγαν τα αρχεία του περιοδικού στο Mac. Ναι. Εγώ δεν είχα δουλέψει Mac, δεν ασχολούμαι με Mac, δεν παίζω καθόλου τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά είχα μάθει κανένα πράγμα. Mm-hmm. Πέταγα κείμενα, ναι, μέσα στο layout του περιοδικού.
Okay. Οπότε από ένα σημείο και μετά το μισό περιοδικό του έστεινα μόνος μου. Έσωζα αρχεία, τα έπαιρνε μετά η Εύη. Οπότε όλη η χαμαλωδουλειά που ήταν να γίνει την έβγαζα εγώ. Οπότε έπαιρνε η Εύη μόνο το. Ξέρεις, τα τελειώματα και το μέλλον. Δεν του μαστίγωνε να. Ποτέ δεν ήμουν τέτοιο άνθρωπο. Δεν ήμουν. Ίσως θα έπρεπε. Ναι. Όχι για τα παιδιά που κάναν δουλειά. Εντάξει, ίσως θα έπρεπε για γενικά να είμαι πιο κακός στις δουλειές μου. Ναι. Όχι συγκεκριμένη. Κατάλαβα. Αλλά ποτέ δεν το βλέπα. Έτσι, δηλαδή, όλο πάντα μια μεγάλη παρέα. Όλοι είμαστε, όλοι κάνουμε τα και πάντα. Καλά, και καλά, έτσι είναι και το. Και προχωράει. Και ναι, ναι, ναι. Και αυτό μου άνοιξε το περιοδικό και την πόρτα για την Nintendo μετά. Που πήγαμε στην Nortec. Να, πριν πάμε στην Nortec, βέβαια, ναι, να πούμε ότι αυτό εδώ το εξώφυλλο, κάτι το οποίο εγώ δεν το ήξερα, μου το είπε ο Ηλίας πρόσφατα που μιλήσαμε, είναι ότι αυτό είναι και το τελευταίο το έχω πήρα εγώ, το νούμερο 7. Τα άτομα που δείχνει φωτογραφημένα στο Nintendo κάμερα, στην Nintendo κάμερα και μετά στο printer σε εκτυπώσεις, είναι άτομα που δουλεύανε στο, για το περιοδικό, το Nintendo World. Δηλαδή είναι και ο κύριος Δρόσος. Όχι, είναι εσωτερική τέτοια, λοιπόν. Ναι. Ο Δρόσος, ο διευθυντής πωλήσεων, marketing κτλ. Για αυτό το μουτσουμουνάρα μου. Εγώ τώρα, κοίτα, και μαλλιά και φράτα για πολλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Λιούμπεφ. Εδώ δεν μπορώ να θυμίσω ποιος είναι. Ο Σταμάτης ο Λούβρος, ο πρώτος αρχισυντάκτης. Εδώ και εδώ. Ο πρώτος αρχισυντάκτης του Nintendo World. Η Εύη Χοχλακάκη που κάναμε τα γραφιστικά μαζί. Ο Γιάννης ο Δηλής ο εκδότης. Του έχω βάλει και ματάκι. Τα μάτια, ναι, ναι, τα καρτούν, λέω. Του έχω βάλει και καρτούν. Ναι, όλοι σχεδόν είμαστε. Ναι, ναι. Είμαστε όλοι σχεδόν. Ο Γιώργος ο Κατσότης ήταν αρχισυντάκτης του MAD. Μετά ήταν στο RAM και το. Okay. Εκεί πέρα, από εκεί πέρα συνταξιοδοτήθηκε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πάντα το layout του εξωφύλλου, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το πήρα να παίξω, ας πούμε, έτοιμο. Όχι. Φτιάχτηκε δηλαδή εκεί, δημιουργικό, ας πούμε, τελείως. Δεν είμαι να σου πω κάτι. Μας είχε στείλει η Nintendo την κάμερα. Η οποία αυτή η κάμερα, ναι, σου είπα, υπάρχει. Και την έχει κάπου. Έψαχνα να την βρω για να την φρώ, δεν το βρήκα καθόλου τώρα. Εντάξει, ναι, γιατί είχε ανοίξει, δεν πωλήθηκε. Και αυτή και αυτό υπήρχε κάποια περίοδο. Αυτό το θυμάμαι, αλλά το έχει χαθεί πολλά χρόνια. Μάλιστα. Το printer. Ναι. Γενικά το περιοδικό, εγώ το διάβαζα με πολύ ευχάριστηση. Ήταν ένα άλλο περιοδικό, είχε ένα άλλο ύφος. Δηλαδή δεν ήταν το Game Pro που λέγαμε και τα λοιπά, ούτε το Pixel Next G. Είχε ένα δικό του ύφος. Αυτό το CD ήταν στο τεύχος με το Yoshi. Με το Yoshi, ναι. Το τεύχος 4. Όταν το βάλα στο CD player να παίξει. Παίζει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι άθικτο ουσιαστικά, άμα το δει. Γέλαγα, παιδιά, γιατί ήταν οι φωνές των Yoshi. Κάτι τέτοια. Και, ναι, ήταν αστείο. Τότε ήμουν από το 98, ήμουν 16 χρονών, άκουγα πολύ metal και ξαφνικά βάζω να ακούσω το Yoshi και γέλαγα. Και εγώ metal άκουγα. Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία εξώφυλλα κι αυτά. Μετά, τεύχος 8 το έχασα, ήταν με το F1 Grand Prix. Μικρένανε σιγά σιγά τα τεύχη, λεπταίνανε πάρα πολύ. Ναι, και νομίζω ότι και στο τέλος κάτι αναφέρεις γι' αυτό. 1080 snowboarding, τεύχος 9. Επίσης έχει πέσει πολύ ξύλο εσωτερικά. Ναι. Ήταν παιχνίδι το οποίο για κάποιο λόγο, ναι, πέφτανε, γινόταν πολλές κόντρες. Σοβαρά. Ναι, 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 παίζαμε, ανελίτα το παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει στο παχωσίδι 64, εντάξει, εξοφυλάρα. Το έχω αυτό το παιχνίδι, στο 64. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι δεν βγήκε η εκπομπή τελικά, βγήκε μόνο ένας πιλότος. Την περίοδο που βγάζαμε το Turok, ναι, όχι που βγάζαμε, ναι, εγώ το έκανα, ναι. Okay. Την περίοδο που έβγαινε το Turok, είχαμε κλείσει συμφωνία. Φίσα, Colin McRae. Όχι, όχι Veral, Veral 99. Το είχα κάψει αυτό στο PC όμως εγώ. Εγώ είχα κάψει το Colin McRae. Έτσι. Παιχνιδάρα. Λοιπόν, την περίοδο λοιπόν που είναι περίπου το Turok, έχουμε κάνει συμφωνία με το. 98 του δώσες. Γιατί να μιλήσω. 98 έτσι. Γιατί να τότε μέτραγε, ναι, τότε ήταν γεια σας. Τώρα που το έβαλα να παίξω δεν μπορούσα να δω την τύφλα μου τώρα. Αν είναι μεγάλη κουβέντα θα την πιάσω μετά και θα μιλήσουμε για βαθμολογίες, θα πιάσουμε και το 101. Έτσι εννοείται. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο λοιπόν κάνουμε. Ετοιμάζουμε τηλεοπτική εκπομπή για video games. Στην Nova, τότε λεγόταν Nova, ήταν Super Sport και Filmnet. Μπράβο, το Filmnet. Οπότε ετοιμάζουμε, έχουμε κάνει δύο πιλότους με το για εκπομπή η οποία θα βγαίνει κάθε Σαββάτο ή Κυριακή μεσημέρι και δεν βγήκε. Και δεν βγήκε.
Δηλαδή κάτι που δεν ξέραμε. Την οποία ήμουν αρχισυντάκτης εκπομπής, είχα φάει πολλές ώρες στα στούντιο της. Έλα. Και γιατί δεν βγήκε τώρα. Δεν βγήκε το άκτιο. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι παρουσιαστές της εκπομπής. Ήσουνα. Όχι, παρουσιαστή δεν ήμουνα. Έκανα voice over. Δεν είπα να κάνω. Σχεδόν τις κάμερες. Τώρα δεν έχω πρόβλημα. Okay. Έκανα voice over με μία κοπέλα γιατί κάναμε το σπικάζ των παιχνιδιών. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη, αλλά δεν παίρνω όρκο. Mm-hmm. Παρουσιαστές της εκπομπής ήταν τότε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Αλήθεια. Ναι. Έλα. Κατερίνα Παπουτσάκη. Ήταν και νέα τότε, ακόμα πιο νέα. Φαντάσου ότι γυρνάγαμε, γιατί κάναμε δοκιμαστικά, γυρνάγαμε πιλότους, κάναμε πράγματα. Και έχει έρθει και μας είπε τότε ότι παιδιά, επιτέλους πήρα πρώτο ρόλο, θα κάνω guest εμφάνιση στον Κωνσταντίνο και Ελένη. Που εμφανίστηκε η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση. Που μπήκε σαν ρεπόρτερ ενός κάτι που είχε γίνει για ενός καναλιού. Ούτε το θυμάμαι, να σου πει αλήθεια, ναι. Και ήταν η Κατερίνα και ένα παλικαράκι, το οποίο μετά από καιρό τώρα δεν θυμάμαι, γιατί εντάξει, όμως κατά 99% mm-hmm. ήταν το παλικαράκι που έκανε το φίλο του Λεωνίδα όταν έκανε το ακήρυγμα. Μάλιστα. Κάτι πηγαίνει το μυαλό μου. Ναι, ο ένας που ήταν λίγο γεμακούλης. Ναι. Δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι 100%. Αν με ακούει και θέλει να με βρει, κάνω λάθο. Αλλά έχω την εντύπωση που πρέπει να ήταν αυτό. Και γιατί όμως δεν συνέβη. Γιατί δεν πήγε. Ναι, γιατί ήταν φίλοι μου, υπήρχε δηλαδή. Γιατί δεν έφερνε τα λεφτά που ίσως που περίμενα να τα φέρει. Γιατί η εκπομπή, σαν εκπομπή για video games τότε δεν ήταν. Και κάτι έγινε. Όμως υπήρχε του Mad Games τότε η εκπομπή, ήτανε, είχε... Δεν υπήρχε Mad τότε. Δεν υπήρχε. Αν και αν υπήρχε, ήταν στα τέτοια του. Υπήρχε okay. η εκπομπή, παιδιά, που ξεχνά πώς τη λένε τώρα. Το Computer Show. Αυτό ήταν στην Ετένα Παγιά. Όχι. Α. Που ήταν, που βγήκανε, είχαν βγει, ήταν 4-5 παλικάρια μαζί που βγαίνανε και μιλάγανε για... Αχ, πώς το λέγανε. Να ορίστε, το Alzheimer χτύψε. Τώρα δεν μου έρχεται κάτι να σου πω, να σε βοηθήσω κι εγώ. Γινόταν μια εκπομπή, νομίζω ναι. πήγε στο MAD, μετά ήταν κάπου άλλο, δεν θυμάμαι που ήταν, που ήταν 4-5 παλικάρια που μιλάγανε για τεχνολογία, μιλάγανε για παιχνίδια. Okay. Η οποία έκανε μπαμ ναι. Και ήταν η εκπομπή η οποία άνοιξε δρόμο και θα μπορούσαν και βγήκαν μετά πράγματα. Πολύ ωραία εκπομπή, την παρακολουθούσα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε καθόλου τώρα. Τέλος πάντων. Okay. Ναι, και κάναμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα, οπότε δηλαδή και σε εκπομπή τηλεοπτική η οποία. Ναι, για βίντεο games. Εδώ το τελευταίο τεύχος το 11 που είχε και ένα ημερολόγιο Zelda. Λέει. Zelda, το τελείωμα κάποιες χρονιάς μας βρίσκει πάντα με ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε όλα όσα συνέβησαν καλά ή κακά και να πλάθουμε το μυαλό μας θεωρίες για το πώς θα είχαν εξελιχθεί μερικά πράγματα αν είχαμε ενεργήσει διαφορετικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ και θα πρέπει να δεχτούμε τα πράγματα όπως είναι. Και τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά. Για να λέμε την αλήθεια, όπως πάντα φυσικά βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω ότι αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του Nintendo World που κρατάτε στα χέρια σας. Τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες ήταν δυστυχώς μεγαλύτερα από αυτά που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ένα ιστο επανειδήν στην παρέα σας. Δεν θα χαθούμε όμως. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε δημιουργήσαμε μια αρκετά όμορφη σχέση. Δυστυχώς η ελληνική αγορά δεν έχει το μέγεθος που επιτρέπει προς το παρόν την ύπαρξη ενός περιοδικού αποκλειστικά για Nintendo. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παραπονιόμαστε για την καλύτερη κονσόλα της αγοράς. Αλίμονο. Όπως λέει και μια παροιμία, ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Αποκλεισέ ήμασταν. Έτσι κι εμείς δεν παραδίδουμε τα όπλα για μια αναποδιά, όσο μεγάλη και είναι αυτή. Βρήκαμε τη λύση που θα μας επιτρέψει στη συνέχεια της επικοινωνίας και της ενημέρωσής σας. Το μεγαλύτερο μέρος ύλης του Nintendo World θα μεταφερθεί στο Game Pro και έτσι θα εξακολουθήσουμε να τα λέμε. Μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε όσο πιο καλά γίνεται και αυτό να θυμάστε. Όλα τα τώρα είναι αυτό, να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε όσο καλά γίνεται. Το Nintendo 64 είναι η καλύτερη κονσόλα που υπάρχει στον κόσμο. Ιστερόγραφο. Ήρθε το Legend of Zelda The Ocarina of Time. Ελπίζω να το έχετε πάρει πια όλοι. Όσοι δεν το έκαναν, πρέπει να τρέξετε. Πρόκειται ίσως για το πιο όμορφο παιχνίδι που έχετε παίξει ποτέ. Ηλίας Κούκουτσας. Αποχαιρετιστήριο τεύχος λοιπόν. Το θρυλικό 101. Το θρυλικό 101. Το οποίο. Για να το βρω κιόλας. Κοκκύρι Forest, εδώ είμαστε. Εντάξει. Αφισάρα. Και βαθμολογία. Πω μεγάλο review, έτσι. Πολύ μεγάλο. Είχα τι άλλο να γράψω. Πολύ μεγάλο. Στην αρχή πρέπει να είναι βαθμολογία. Στην αρχή, ναι, κάτσε. Στην αρχή, με το να ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου. Να το, ναι, στο opening κιόλας. 101 παιδιά, λέτε το μετέτα. Συμφωνώ, γιατί και εγώ το. Εντάξει, εγώ το έπαιξα το 2001 πιο αργά. Πολύ πιο αργά από το που βγήκε.
Αλλά πραγματικά αυτό το παιχνίδι για μένα ήταν πολύ. Ήταν το πρώτο open world που έπαιξα. Ήταν απίστευτο. Έχω ακούσει πάρα πολλά για το 101 αυτό. Ναι. Ναι. Και καλά και κακά και το που πας σε καραμίτρο έχω ακούσει και πολλά τέτοια. Όχι, τι λέει, εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για... Και υπερβολή και Nintendo fanboy με έχουν πει, που είμαι Nintendo fanboy, δεν το κρύβω. Μα το παιχνίδι το άξιζε αυτό, δε, και εγώ δεν είμαι Nintendo fanboy. Και θα το πω και τώρα και... Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα να το έβγαζε αυτό το παιχνίδι. Πάλι τόσο. 102 θα το βάζα. 102. Εντάξει, ο λόγος είναι πολύ απλός. Μαζί σου, μαζί σου. Δεν έχετε καλύτερα γραφικά, δεν με νοιάζει. Ήταν καλά για τότε. Ήμουνα πάντα ένας μεγάλος τσακωμός μου και ένα μεγάλο μου αυτό ήταν «Ω, μα έχει γραφικά, δεν με νοιάζει ρε φίλε». Το gameplay. Μπορώ να παίξω. Αυτό. Να παίξω θέλω, μπορώ. Ναι. Λοιπόν, χωρίς το γεγονός λοιπόν ότι παρουσίασε κάτι το οποίο δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε στα χέρια μας πραγματικό open world. Αυτό είναι για μένα η πρώτη μου εμπειρία. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Και τίποτα άλλο να μην είχε. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί ξαφνικά σε μια εποχή, μιλάμε τώρα για το 97-98. 98, τέλος 99. Πέρασε, δεν θυμάμαι. Δεκέμβρης 98. 98. 98, ναι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε open world στα κινητά μας. Ναι, ισχύει. Okay. Ναι. Τότε δεν είχαμε καν κινητά. Ναι. Πρώτον. Φιδάκι, 32. Δεν υπήρχε καν κινητό. Ναι. Κινητά πολύ πιο μετά. Λοιπόν. Σωστά, το 2001. Ναι. 2000 εκεί. Οτιδήποτε έχει να κάνει με open world, δεν ξέρανε καν οι τυρί να μας εξηγήσουν τι σημαίνει open world. Mm-hmm. Όχι να το κάνουνε, δεν ξέρανε καν τι σημαίνει open world. Ναι. Θυμάμαι, μιλάγαμε με την Nintendo και η κουβέντα ήταν, ναι ρε παιδί μου, θα μπορεί να παίρνει το χαρακτήρα να πηγαίνει, να φωνάει τα λογό σου άρχεται και να πηγαίνει πού, όπου θες. Αυτό. Τι σημαίνει όπου θες. Ναι. Δεν υπάρχει... Πόσο θα εκτιμιόταν αυτό το χάρτη. Πόσο είναι αυτό το όπου θες. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει. Όχι, δεν. Γιατί γίνεται. Υπήρχαν και άλλες απόπειρες παιχνιδιών τότε οι οποίες μοιάζανε open world. Αλλά τι ήταν στην ουσία. Mm-hmm. Πήγαινες μεν, νόμιζες ότι πηγαίνεις όπου θέλεις. Αλλά ένας τείχος εδώ. Ένας φράχτης εκεί. Ναι. Ένα από μονοπάτι παραπέρα. Ναι. Θέλοντας και μη, ακολουθούσες μια συγκεκριμένη πορεία. Στο Zelda έβγαινε στη Skyrim το plane, την κοιλάδα, την ενδιάμεση. Ναι. Και πήγαινες όπου ήθελες, όποτε ήθελες, όπως ήθελες, μα με τα πόδια θες. Είχε το μέρα, τη νύχτα, είχε τρελά πράγματα. Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή έπαιζες την οκαρίνα και γύριζες μέρα νύχτα όποτε ήθελες εσύ και ήταν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, να μην το έχετε παίξει το παιχνίδι όλοι και όποιος το έχει παίξει. Και όσο το έχει παίξει, θα το παίξει σε remaster, σε 3DS. Έχω την εντύπωση ότι όποιος δεν το έχει παίξει αυτό το παιχνίδι ποτέ του, δεν μας βλέπει. Ισχύει, σωστό. Πολύ καλή παρατήρηση. Δεν μας βλέπει. Οπότε, και μπορεί να το παίξει νομίζω και, και στο παντού, Switch παντού. Το σύστημα. Λοιπόν, πάλι, ναι. Οπότε λοιπόν αυτό το παιχνίδι μόνο και μόνο από το open world ήταν εκατοστάρι. Μάλιστα. Μόνο και μόνο από αυτό. Ναι, και εγώ τόσο θα δει. Από, από τα γραφικά του τα τότε για το Cube ήταν επίσης εκατοστάρι. Ναι. Γιατί νομίζω το ξεζούμισε το Cube. Ναι, το Wind Waker μετά. Το Wind Waker είναι άλλο, ακόμα πιο αγαπημένο παιχνίδι. Ναι. Απλά δεν ήταν πρωτοποριακό όπως είναι αυτό. Μπράβο αυτό. Λοιπόν, και σαν να μην έφτανε ήταν ένα open world καταπληκτικό παιχνίδι με τρομερά γραφικά, είχε απίστευτη ιστορία. Ναι. Δηλαδή, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το κάθε ένα από τα τέσσερα επιμέρους στοιχεία του, gameplay, γραφικά, μουσική, δεν το δούμε. Τώρα μουσική το ακόμα τραγουδάμε. Ναι. Λοιπόν, η μουσική του, τα γραφικά του, το gameplay του, το βάθος του, το τέτοιο, από μόνο του κάθε χαρακτηριστικό είναι εκατοστάρι. Ναι, εντάξει. Και όταν είναι και τα τέσσερα μαζί που δουλεύουν εξίσου και σκάσει ένα παιχνίδι στο οποίο ξαφνικά μεγαλώνει και αλλάζει όλο το παιχνίδι από την αρχή. Έχεστε με, δηλαδή 110 πρέπει να είναι κανονικά. Τίποτα, ήταν και διαμάτι. Και το κλείνω και αρέσει by case που είναι στο χωριό. Έτσι, εδώ παιδιά κλείνω και σε όποιον δεν αρέσει ξυδάκι. Για το 101 εννοείται. Καλά, προσωπική γνώμη. Ναι. Το The Legend of Zelda Breath of the Wild, το οποίο βγήκε και 2017 με 2018. Ήτανε καταπληκτικό παιχνίδι, είχε το asset του Ocarina of Time με τα τέσσερα στοιχεία, είχε κρατήσει τους χαρακτήρες. Τα design τους ήταν, πιστεύω, κατά τη μου γνώμη, καλύτερα από τα άλλα. Π.χ. με τη Midna να είναι ένα μπλε πραγματάκι. Το έχει τερματίσει 3-4 φορές για αυτό το παιζέ. Το οποίο έχει καλύτερα, η οποία σε έχει βρίξει να την παντρευτείς, να την παντρευτείς, να την παντρευτείς, να την παντρευτείς.
Αυτό γινόταν επίσης στο το Ocarina of Time. Ναι, ναι. Μετά έχει καταντήσει, έχουν πολύ καλό. Πού να πω. Σε σχέση με το Ocarina of Time, mm-hmm. το Breath of the Wild τώρα δεν θα μιλήσω για γραφικά. Το gameplay του το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Τώρα αυτό που δεν μπορούσε να κάνει στο Zelda Ocarina of Time και μπορούσε να κάνει στο Breath of the Wild mm-hmm. ήταν να πας σε όποιο region θες από όλα πρώτο. Εντάξει, άμα μπορούσε να το κάνει στο Ocarina αυτό θα το είχαν πετάξει από το παράθυρο. Καλά, ναι, 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 ισχύει. Αλλά γενικά ήταν πρωτοποριακό για αυτό. Ούτε μπορείς να έχεις πάει εκεί πέρα πρώτα και τέτοια. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Γιατί είναι μια κουβέντα την οποία τι γίνεται. Γίνεται με πολλούς νέους gamer και καλά κάνουν που ψάχνουν τα παλιά παιχνίδια. Mm-hmm. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πρόβλημα είναι κακή λέξη. Ενώ ότι δεν σκέφτονται, mm-hmm. και είναι λογικό να μην το σκέφτονται γιατί δεν το έχουν ζήσει, τους περιορισμούς που έχει η τεχνολογία της εποχής. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή βλέπεις τώρα το Ocarina πολύ, και λες και ναι. Αλλά ναι, τότε που είχε βγει. Πώς θα ανασηκώσει το cartridge και τώρα, παιδιά, το, ναι. Παιδιά, για να καταλάβει ο κόσμος, η δύναμη του Cube, ναι, ναι. μαζί με το cartridge είναι κινητό του 95. Το 95, το 95 του, ναι, του 10. Ναι, 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 ναι. Και όχι flagship κινητό. Απλό, ναι. Του 10. Ναι, ναι, ναι. Του 5. Δηλαδή, ισχύει. Και αυτά που έκανε όπως τα έκανε τότε το Cube ήταν καθαρά λόγω τρέλας. Λόγω τρέλα στην Nintendo, την οποία την κατάφερα και την έζησα για τις, μετά από το Nintendo Gold. Για πάμε μπήκα, τώρα εδώ, ναι. Μπήκαμε στην Nintendo. Πήγες Nortec. Πήγα Nortec. Έφυγες όμως και από το Game Pro που ήσουν. Έφυγα τελείως. Οπότε φεύγεις από τον εκδοτικό ή το της Delta. Έφυγα τελείως. Έφυγα και από το χώρο τελείως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Ασχολιόμουν με άλλα πράγματα. Μάλιστα. Όπου κάποια στιγμή λοιπόν με παίρνει τηλέφωνο ο Κατερνάκης. Σε ήξερε από τα περιοδικά. Με ήξερε από τα περιοδικά. Είχα και συνέντευξή του στο Pixel Generation. Μπράβο, σωστά. Που είχαμε μιλήσει για πολλά πράγματα. Με ήξερε. Με φωνάζει ο γκουρού και του λέγαμε φάμε ξύλο. Δηλαδή, μην το με λες έτσι, θα φάμε ξύλο. Είπαμε Forrest Gump. Απλά έτυχε να είμαι στα κατάλληλα σημεία. Φοβερή αυτή η ατάκα. Κατάλληλες στιγμές. Και με παίρνει και μου λέει. Φέρνω Pokémon που τα αγαπάς πολύ. Okay. Αγαπά πολύ. Τα έβριζα στο. Ναι, 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 πριν στο Nintendo, ναι. Ναι. Και από το Pixel και στο Nintendo παντού τα έβριζα τα Pokémon. Μου λέει φέρνω Pokémon, θέλω να αναλάβεις το λασάρισμα των Pokémon στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το club που θα φτιάξουμε, γιατί δεν φτιάχτηκε τελικά, πήγε, μεταφέρθηκε. Γιατί είχε σκοπό η Nortec να αναβιώσει τη Σιτότσου. Το Nintendo Club. Το Nintendo Club. Ναι. Να φτιάξουμε το site της Nintendo στην Ελλάδα και να αναλάβω product manager. Μάλιστα. Και τα λοιπά mm-hmm. για τα παιχνίδια. Εννοείται mm-hmm. πήγα τρέχοντας. Εννοείται πήγα τρέχοντας. Οπότε λοιπόν, έχει ζήσει Zegetron, Nortec, περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές, Virgin Megas, δηλαδή θρύλος τώρα αυτά που... Εντάξει, θρύλος δεν θα το έλεγα, τη θεωρώ βαριά τη λέξη θρύλος. Στο game κομμάτι, για τον John Wick το βάζω. John Wick τα σπάει, άντα βγαίνει μια ταινία να γουστάρω. Λοιπόν, οπότε είμαι Forrest Gump, δηλαδή έτυχε, βρισκόμουν στις εταιρείες και να κινούμε. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάω λοιπόν Nintendo, ξεκινάμε μια βαριά εκπαίδευση για να έρθουν τα Pokémon στην Ελλάδα. Η οποία βαριά εκπαίδευση ήταν από το να πηγαίνω Γερμανία για να μαθαίνω τα τι και τα πώς, το Pokémon, να μου έρχονται πράγματα συνέχεια, να μου έρχονται περιοδικά, Ιαπωνέζικα, Αμερικάνικα στο γραφείο. Μάλιστα. Με Pokémon, να μου έρχονται αυτά για να ξέρω για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι το meeting room της Nintendo, η πάνω μεριά του έτσι, υπήρχαν, όχι σε πραγματικό μέγεθος γιατί είναι τεράστια τα Pokémon, αλλά ναι. σε αναλογίες όλα τα Pokémon, γιατί είχε πολλές κατευθυντήριες γραμμές η Nintendo. Σου έλεγε πρέπει να ξέρεις τα πάντα, ας πούμε. Για να δεν είναι μόνο τα πάντα, είχε mm-hmm. τρομερές κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή, okay. είχε πρώτον, τα Pokémon δεν πεθαίνουν. Εντάξει, γιατί είναι παιδικό παιχνίδι και πρέπει ο κόσμος να μην λέει απέθανε το Pokémon μου, ναι, ναι, ναι. λιποθύμησε το Pokémon μου. Σωστό. Ναι, γιατί χτιζόταν ολόκληρο ναι, κόσμο ναι, ναι. πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεύτερο μεγάλο κομμάτι για τα Pokémon ήταν το μέγεθός τους. Οπότε υπήρχε μία αυτή
μια τεράστια, σαν τεράστια καρτολίνα σκέψη, ναι, περίπου ναι, ύψους τόσο. Ναι. Στην οποία το μεγαλύτερο ήταν το Snorlax της πρώτης γενιάς που ήταν τόσο και έδειχνε σε αναλογία μετά πόσο είναι από το σκουλικάκι, από το Weedle. Πώς γίνεται. Από το, από το, δηλαδή, τι μέγεθος έχει το Weedle σε σχέση με το Snorlax, τι σχέση έχει το, το Psyduck σε σχέση με το Charizard. Οπότε ήταν όλα έτσι, ναι, και έπρεπε ναι, να συνηθίζει το μάτι μου. Okay. Δηλαδή θυμίζει την, το, το, την ιστορία θρύλου για τον Ισιγόνη και το Μίνι. Εντάξει, ήταν όλα λοιπόν, έπρεπε να συνηθίζει το μάτι μου, γιατί εγώ που ναι, μίλαγα για τα Pokémon, ναι, έπρεπε να... αυτό που μεταφέρω προς τα έξω να, το να είναι, δηλαδή... Να το έχεις παθιαστεί κάπως. Μία το... περίοδο κοιμόμουν, έτρωγα, έπινα, ζούσα Pokémon, τίποτα άλλο στη ζωή. ήταν... Ναι, ζώρικο, ναι. Εντάξει, συζητάγαμε με τη Nintendo τότε επίσης ένα project που δεν έγινε, mm-hmm, ίσως και θα έπρεπε να γίνει, mm-hmm, να ανοίξουμε όπως πήγαν στην Ιαπωνία Pokémon Centers, mm-hmm, δηλαδή retailάδικα, μικρά, mm-hmm, μαζεμένα που να έχουν μόνο Pokémon μέσα και τίποτα okay, άλλο και να έχουν προϊόντα Pokémon, mm-hmm, αλλά εκεί ήταν η απόφαση που λέω ότι εμείς δεν είμαστε retail, mm-hmm, πρώτον, τα κουκλάκια, merchandise κτλ. Κτλ. Θα μπουν στα καταστήματα, δεν θα ανταγωνιστούμε mm-hmm τα καταστήματα. Ναι. Σοφή απόφαση. Ναι, 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 ναι. Σοφή απόφαση και σωστή απόφαση, επαγγελματική απόφαση. Αλλά επειδή δεν κατάφερε ποτέ να γίνει, χάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι mm-hmm της Pokémon εμπειρίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι, λοιπόν, όχι, τον έχω κάνει. Γιατί είναι ειδικό. Στην λατρεία μου τον έχω κάνει. Ναι. Με το Pokémon Center, κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει. Π.χ. τα shipping στην Ιαπωνία και τέτοια, στην Ευρώπη τα shipping δεν γίνονται τόσο καλά. Μόνο σε UK και άλλες χώρες κοντά εκεί πέρα. Επειδή με το πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ναι, έχουν σταματήσει τις πωλήσεις και δεν υπάρχουν πια εκεί πέρα. Εκεί έχει γίνει αυτό. Και, και οπότε αν υπήρχε Pokémon Center στην Ελλάδα, mm-hmm, τότε θα είχαν σωθεί πολλοί Pokémon fans που παραγγέλνουν από το Pokémon Center και μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Κατάλαβα. Ήταν, ήτανε, παιδιά, ήταν όλο. Μένω στα Pokémon, ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι της, της καριέρας μου. Είναι πραγμα, από, τα πιο, από τα πράγματα που είμαι πιο περήφανος. Από ναι, όλα στην ναι, ναι, γιατί. Θα το πω πολύ απλά. Παίζει κόσμο Pokémon στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω, έχω ένα συνάδελφο στη δουλειά που παίζει στο κινητό, ψάχνει ακόμα Pokémon. Ναι. Και εγώ ψάχνω. Αλήθεια. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, okay, το όχι τώρα. Ναι. Όταν βγήκαν τα Pokémon στην Ελλάδα, πριν από 20 χρόνια από το ήρθανε, δουλέψανε. Δουλέψανε. Απλά εντάξει, εγώ δεν τα είδα γιατί ήμουν σε άλλη διαφάνεια. Άρα η δουλειά μου την έκανα καλά. Βοήθησε. Κοίτα. Βοήθησε το franchise. Ναι, ναι, ναι. Βοήθησαν όλα αυτά, αλλά είναι λέω, από τις δουλειές πραγματικά που αισθάνομαι. Κατάλαβα. Περήφανος που ήμουν κομμάτι της και μάλιστα πάμε τώρα. Backstories, γιατί αυτά ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα πολύ. Ναι. Backstories. Στο έλεγα λιγάκι και στο ημίχρονο. Κάτι για συγκερούμε για μότο, παιδιά, έχω ακούσει στο ημίχρονο. Άστο μετά αυτό. Πάμε. Θα ξυστεί. Πριν πάμε να σου κάνω ένα δευτερόλεπτο να σου φέρω κάτι που θα εκτιμήσει πολύ στα χέρια σου. Λοιπόν, ερχόμαστε. Έβαλε για λίγες ιδέες. Πάμε, ρε. Λοιπόν, εδώ έφερα στον Ηλία, επειδή τώρα βλέπουμε ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο το στήσιμο των Pokémon στην Ελλάδα τότε. Του έφερα του Retro Gamer το History of Pokémon. Θέλω έτσι λίγο να μαζί με κάποια άλλα bookazines που έχω του Retro Gamer, που τα έχω πάρει όλα. Θα σας τα δείξω κάποια στιγμή αυτά, παιδιά, στο κανάλι. Πάθετε πλάκα. Εγώ τα είδα λιγάκι και είναι καταπληκτικά. Ναι, είναι. Πώς το βλέπεις αυτό? Καλά, και ο Μιχάλης πρέπει να έχει πάθει σοκ. Ο Μιχάλης έχει πάθει σοκ και τον έχω κάνει. Λοιπόν. Γιατί έχει πάθει σοκ ο Μιχάλης? Γιατί από μωρό βλέπει Pokémon. Ναι, τάζει σε κάπως ένα να γίνει τα πράγματα. Γιατί πρέπει να έχει δει. Πόσα επεισόδια Μιχάλη με τα Pokémon όλα? 1200 κάπου εκεί. Πόσα έχει δει από όλα αυτά? 1200 λέει. 1200. Okay. Τρεις φορές την έχω δει όλη τη σειρά. Wow. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις έχουμε ένα τέτοιο. Κοίτα, Pokémon έχω. Και τα Pokémon είναι υπεύθυνα. Mm-hmm. Για μία από τις πιο έντοξες στιγμές μου, αυτό, τον αυτά Pokémon. Και έχουν δημιουργήσει και ένα υπόβαθρο για μία από τις πιο ξεφτυλιστικές στιγμές μου. Γιατί? Τα Pokémon. Γιατί? Γιατί στη Γερμανία που είχαμε μία από τις πιο έντοξες Γερμανία ναι, ναι, πήγαινα ναι, 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 για τα θέματα της συνειδητότητας και για τα Pokémon, έχω γνωριστεί και έχουμε γίνει φίλοι όσο φίλοι μπορεί να γίνεις. Με έναν
Ιαπωνέζο που είναι στο εμπορικό, λογιστήριο, εμπορικό, logistics κτλ. Mm-hmm. Μιλάμε αυτό κτλ. Λέμε τις χαζομάρες μας. Ναι. Συναντιόμαστε, αυτό κάνουμε χαζομάρες. Και έχουμε μια σχετικά φιλική σχέση. Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στην έκθεση στην E3 ECTS Λονδίνο. Mm-hmm. 99-2000, πότε είχε γίνει ο σεισμός στην Αθήνα, τότε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πάει δόξα και τιμή η Nortec Ελλάδας, εγώ, ο Κατρινάκης και η Έλενα, νομίζω ότι λέγανε, θυμάμαι που λέγανε Πατυμπούλη, που ήταν η διευθύντρια marketing και πωλήσεων κτλ. Mm-hmm. Και έχουμε ακολουθήσει την αποστολή της Nintendo, σαν Nintendo Ελλάδας, στο περίπτωτο μεγάλο της Nintendo, ναι, στην ECTS. Ναι, ναι. Η εκείνη η CTS, παιδιά, ήταν Waterloo, ήταν στις κορυφαίες ντροπιαστικές στιγμές μου, κάθε μέρα τους, όχι μία μέρα μόνο. Γιατί μια στιγμή, έτσι, γιατί είπαμε Forrest Gump. Εκεί, okay. Εκεί λοιπόν ήμουν και Forrest Gump και Mr. Bean μαζί. Λοιπόν, γιατί. Ξεκινάμε. Τρία σκηνικά. Πρώτο σκηνικό. Ένα βράδυ έχω συναντηθεί με ένα φίλο σε ένα μπαράκι αυτό και τα λοιπά στο Λονδίνο. Έχουμε πιει, έχουμε αυτός, έχουμε μεθύσει. Αργό να ξυπνήσω γιατί μέναμε σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στο, κοντά στα Ανάκτορα, στην Κέσιγκτον. Ωραία. Λοιπόν... Εγώ έμεινα κάποτε North Barnet. High Barnet εκεί. Α, οκ. Okay. Μέναμε δίπλα και η Κέσιγκτον σε εκείνη, ναι, τη μεριά του ξενοδοχείου. Δεν είναι ξενοδοχείο, δεν ήταν, ναι, πολλά. Ναι, ναι, ναι. Το είχε κλεισμένο όλο η Nintendo, όλο δικό της. Και έμενε όλη η Nintendo. Από τον τελευταίο υπάλληλο μέχρι τον κορυφαίο πρόεδρο. Οπότε λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο, άντε ρε μαλάκα, πού είστε, κατέβησε, ετοιμάζετε το τηλεφορία και να φύγετε. Είχε 3-4 προβληματάκια η Nintendo που μας, ναι, πήγαινε όλους μαζί, μας έφευγε, ναι, όλοι μαζί. Εντάξει, οπότε πω, δεν έχω φάει πριν, δεν πειράζει, θα πάρω κάτι από αλλού και έχω σηκωθεί πανικόβλητος. Πετάω ένα πουκάμισο πάνω μου, το παντελόνι της κατούν, ναι, 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 ναι. Το παντελόνι να χοροπηδάω στο αυτό, χωρίς παπούτσια, στα παπούτσια, ναι, και είμαι, ναι, λοιπόν κάποια στιγμή, φωνάω το σανσέρ για να κατέβω και είμαι, θα σηκωθώ κιόλας, ελπίζω να με πιάνει, ναι, είμαι στην πόρτα του σανσέρ και είμαι πουκάμισα να κρέμονται, το ένα παπούτσι καμότο μου, δίνομαι, ναι, τα κατεβάζω, ναι, για να τρέξω το πουκάμισο. Και την ώρα που το έχω κατεβάσει, ανοίγει η πόρτα, το σανσέρ και είναι πρόεδρος του Nintendo Ιαπωνίας, πρόεδρος του Nintendo Αμερικής, πρόεδρος του Nintendo Ευρώπης και είμαι για μότο. Τι λες τώρα! Και τετράδα. Φόραγες βρακί Μάριο. Βρακί φόραγα. Μάριο, όχι ένα βρακί φόραγα τουλάχιστον. Και είμαι έτσι. Λέω, κρατέστε το λεπτό. Τα λεβάζω, μπαίνει μέσα. Sorry, sorry, λέω. Τι λες τώρα! Ρεζίλη 1. Πω. Ρεζίλη 2. Τι λέει για μένα. Θα έχεις κινήσει, θα έχεις γίνει. Εντάξει, είχα, δεν είχα. Δεν με νοιάζει και τόσο πολύ. Οκ. Αλλά ναι, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει εκείνη την ώρα. Τι ακριβώς ήταν αυτή, αυτή, γιατί μοιάζομαι να ντυθώ. Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πουλμανάκι. Ο Μιγιαμότο ερχόταν με το πουλμανάκι. Mm-hmm. Δεν πήγαινε με τα αυτοκίνητα που πήγαιναν οι πρόεδροι. Ήταν και η πρώτη του ECTS, νομίζω. Και τελευταία του μετά από αυτό που έγινε, μάλλον. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, Μιγιαμότο, μιλάμε για Αγελάδα. Μιλάμε για ιερή Αγελάδα. Μιλάμε, ναι, για. Τον προσέχανε. Ναι. Πολύ καλά. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε λοιπόν στο πουλμανάκι που πηγαίναμε, ο ένας πάνω κρατιόταν, ο άλλος εδώ, ο άλλος εκεί. Οπότε κάποια στιγμή δεν είμαι και πολύ, δεν έχω πει καφέ, δεν έχω κάνει τσιγάρο, δεν έχω φάει τίποτα, είμαι από ξενύχτη, είμαι κάπως. Και λέω, δεν θα τα αντέξω αυτό το μία ώρα που να, αυτόσουμε. Κάποια στιγμή βλέπω μια καρέκλα άδεια, κάτω ένα Ιαπωνεζούκο, λέω, δώσ' μου κάτω, έλα, κάνε το λίγο άκρη, να κάτσω δίπλα, κάνω έτσι ο Μιγιαμότο, πόρε. Δεν το πάει αυτό, σε μένα τελειώνει. Ναι, και αυτός έκανε κάτι. Έκανε άκρη, δεν μίλησε καθόλου. Όλο το υπόλοιπο λεωφορείο είχε. Όχι, τα παιδιά ήταν ευγενέστατος. Ταπεινός. Ταπεινός, απλούστατος, ναι, καταπληκτικός άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Προχωράει αυτό το. Εσύ όμως δεν ήξερες ότι ήταν αυτό. Όταν κάτι. Τον ήξερα, βέβαια. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή υπάλληλος στην Nintendo να μην ξέρει ποιος είναι ο Μιγιαμότο, απολύεται την ίδια στιγμή και σπάζεται κιόλας. Απλά δεν την είχα γνωρίσει την ώρα που του είπα να κάνει συνάντηση. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σκηνικό 3. Έχει κανονίσει η Nintendo συνεντεύξεις αποκλειστικές με επιλεγμένους δημοσιογράφους, γιατί ήταν η πρώτη εμφάνιση του Μιγιαμότο σε ευρωπαϊκή έκθεση. Πολύ ψηλοπήγαινε στην E3 μερικές φορές στο Los Angeles. Mm-hmm. Και αυτό σπάνια. Ναι, ναι. Λονδίνο πρώτη του φορά σε έκθεση. Οπότε είχε κανονίσει με 5-6 δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη
να. Οκ, να πάρετε μια καλή συνέντευξη. Λοιπόν, επειδή ο Κατρινάκης ζούσε πολλά χρόνια η Ιαπωνία, ήταν πολλά χρόνια μέσα στην Ιντερνετ. Ναι. Και είναι και φίλος του Μιαμότο. Δηλαδή, μας έλεγε ο Μιχάλης πριν στο διάλειμμα που λέγαμε για το Cell Jump. Ναι. Λοιπόν, το Cell Jump, για να κάνω μια παρένθεση, είμαστε μια μέρα στην Ορτεκ και χαζομαριζόμαστε και λέει, α, κάτσε να σας δείξω ένα παιχνίδι, ένα κόλπο που μου μάθε ένας φίλος μου στην Nintendo που δούλευα. Ναι. Κάνεις αυτό τα κατά 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 κα, έτσι και τα αφήνεις και γράψεις 5 εκατομμύρια τέτοια. Οκ. Okay. 5 εκατομμύρια ζωές. Κοίτα τώρα, δεν μας παρατάζει, Κατρινάκη, εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχει κανονίσει ότι και ένας δημοσιογράφος από την Ελλάδα θα είναι μέσα σε αυτούς τους 5 δημοσιογράφους που πάμε στην έντευξη. Και εσύ να είσαι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος τότε, εγώ δούλευα στην Nintendo. Και κανονίζω να είναι ο Γιώργος ο Κουρκουτάς από το RAM, κολλητός, φίλος, χρόνια κτλ. Θα μπει μέσα και θα φτάσει και εγώ που λέω, θα πάμε ξέρω πώς θα μπεις εσύ μέσα. Όταν λέμε το αποκλειστικό, το VIP, inclusive κτλ. Δεν το συζητάμε, ήταν απίστευτο. Μπαίνω μέσα, μου λέει εσύ που λέει που πας. Λέω το παιδί δεν ξέρει καλά αγγλικά. Θα μπορώ να το μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά. Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, μπαίνουμε μέσα. Είμαι σε μια καρέκλα. Εντάξει, τον έχω δει το Μιαμότο, με έχει δει αυτό ξεβράκωτο. Με έχει δει να το σπρώχνω. Εντάξει, α το δω και στη δουλειά του πάνω. Λοιπόν, οπότε παρακολουθώ πραγματικά με δέος τη συνέντευξη. Του κάναμε και εμείς μια-δύο ερωτήσεις. Θυμάμαι η ερώτηση που. Γιατί έκανε άλλη ερώτηση ο Γιώργος στα ελληνικά. Γιατί έπρεπε να παίξουμε ότι εγώ μου μιλάει στα ελληνικά και μεταφράζω στα αγγλικά. Ναι. Με ρώτησε κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τι με είχε ρωτήσει. Και ρώτησε που μετάφρασα και καλά και έφαγα και κλωτσά κάτω το τραπέζι. Ήτανε στον ελεύθερο σου χρόνο τι παιχνίδια παίζεις. Okay. Σέγγαξε, Σόνικ. Δεν θυμάμαι καν τι μου είχε πει. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτή η σεμινή τελετή. Οπότε κάποια στιγμή δεν γίνεται, πρέπει να. Να πάρω ένα αυτόγραφο του Μιαμότο. Ναι. Εντάξει, κυκλοφορώ γιατί έχω δείγματα, φυλάδια, χαζομάρες σε μια τσάντα που κουβάλαγα στην πλάτη. Οπότε κάνω. Βάζω το χέρι στην τσέπη, στη τσάντα, στην τύχη και λέω θα με υπογράψεις. Ναι. Λέω ξαφνικά αδειάζει το πρόσωπό του, τσαντίζεται, αυτόνι, παγώνει. Και λέω τι μαλακιά έχω κάνει. Κοιτάω. Του είχα δώσει ένα Pokémon μπλε. Σχέση αγάπη και μισούς, αγάπαγε αυτό που κάνα στην εταιρεία, τα μισούσε γιατί δεν ήταν δικά του. Δεν ήταν δικά του, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς τα απολογώ, αφού τρώει την τρίτη χιλόπιτα λοιπόν, για μόνο από μένα. Του βγάζω, του δίνω ένα Zelda 2 νομίζω για Game Boy, μου το υπογράφει ένα καστάκι το οποίο εξαφανιστεί πια, δεν ξέρω πού είναι. Ίσως σε κάποιο λουτάρισμα κάποιος ξαφνικά πετύχει κάποιο γραμμένο Game Boy σε κάποια σκουπίδια και το πετάει και δεν καταλάβει, είναι αυτόγραφο του Μιαμότο πάνω. Okay, σε κανένα παζάρι θα το βρω. Σε κανένα παζάρι το βρω. Ή κάποιος το βούτυξε από την Nintendo και το έχει σε κορνίδα στο σπίτι του και δεν μιλάει καθόλου. Μπορεί. Κάποιος υπάλληλος. Και εγώ θα το έκανα αν μπορούσα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ναι. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Γιατί λένε τρίτη και φαρμακέρια, μετά ήταν τέταρτη και φαρμακέρια. Oh. Λοιπόν, το περίπτερο της Nintendo ήταν φτιαγμένο σαν μικροχωριό. Ήταν μια κεντρική πλατεία με ένα καφέ, ένα εστιατόριο με καρεκλάκια για να μπορούμε. Γύρω-γύρω ακτινικά είχαν τα γραφεία η Nintendo κάθε χώρα. Και η περίμετρο του ήταν τα. Πώς το λένε, τα display. Τα display που πέγανε, τα στάντια αυτά. Ναι. Εντάξει, έχω γυρίσει από κάτι ραντεβού που έχω σκοτώσει τα ψαράκια της Konami. Και λέω να πάρω κάτι να φάω να πιω στο περίπτερο. Και βλέπω το φίλο μου, το Ιαπωνέζο, το λογιστή, να τρώει μόνος του ένα σάντουιτς, κάτι, ένα καφέ να πίνει και πάω όλος χαρά από πίσω, πέσα από πίσω του. Πού σε ρε μαλάκα! Και τρώει μια φάπα και γυρνάει και δεν γυρνάει. Πριν γυρίσει, νιώθω, έχεις δει κάτι, αυτά που ξαφνικά νιώθεις ότι σταματάει ο κόσμος. Ναι. Ότι παγώνει το σύμπαν. Ναι. Ότι έχουν σταματήσει να δουλεύουν και τα displays όλων των εταιριών, όλων του Λονδίνου. Ναι. Έχει παγώσει ο χρόνος γιατί νιώθω 500 άτομα στα γύρω μου να ντρουφάνε όλοι μαζί. Και όπως γυρνάει, βλέπω ότι δεν ήταν ο φίλος μου από το λογιστήριο της Nintendo στη Γερμανία, ήταν ο Μιαμότο. Snoop Dogg!
ο οποίος έφαγε ελληνική σφαλιάρα με ελληνική προσφώνηση. Πρέπει να σ' αγαπάει πολύ από τότε γενικά. Δεν νομίζω ότι ξαναγύρισε η Ευρώπη από τότε, μη για μότο. Δηλαδή, οπότε έχεις τρελό στρέικ, ας πούμε, σκηνικών με το συγκέρου που αυτό... Όταν μιλάμε λοιπόν για Forrest Gump και Mr. Bean της ελληνικής video game σκηνής. Εντάξει, παιδιά, αυτά μόνο εδώ τα ακούσατε. Εντάξει, δηλαδή απίστευτα stories. Πιστεύω όμως ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ εσύ αυτά. Ούτε μη για μότο. Από τη σφαλιάρα, από τον... Εντάξει, κοίτα, δεν ήταν σφαλιάρα. Ναι, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Αλλά ήταν έπιασε σβέρκο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν αυτό το πλάτσα ακούστηκε. Οκ. Εντάξει, αναμνήσεις ζωής είναι αυτές λοιπόν. Ο Μιγάμο τα παίξε ψυχολογικά. Αυτόγραφο, ναι. Λοιπόν, side note. Ναι. Γιατί είμαι πολυλογάς και στο είπα και στο τέτοιο. Αυτό βγήκε το 98 περίπου. Mm-hmm. Ναι. 2000 έχω πάει σε ένα σπίτι σε μια κοπέλα που. Πώς το λένε. Mm-hmm. Που έχουμε αρχίσει και βγαίνουμε. Ναι. Και όπως χαζολογάμε, πάλι μου λέει λίγο μουσική κτλ. Ανοίγω τη σιντιέρα. Ναι. Και βλέπω αυτό μέσα. Αλήθεια. Ναι. Και λέω συγγνώμη, κοίτα εδώ τώρα. Πού το βρήκες, λέω αυτό εσύ. Μου λέει σε ένα περιοδικό το δίνω. Το ξέρω πολύ καλά, καλύτερα από όλους. Ναι, ναι, ότι υπήρχε ένα περιοδικό. Εσύ πώς και. Οκ. Δεν γιώσει, μου λέει. Γιώσει είναι γαμάτο. Είναι και τρομερό ο γιώσει. Κοιτάξτε. Τρελό, εντάξει. Ναι. Λέω παιδιά, αυτή η γυναίκα είναι. Την κρατά. 22 χρόνια μετά. Α, είναι η μαμά λοιπόν. Η μαμά. Α, μάλιστα, είδε. Η μαμά είχε γιώσει. Ναι, η μαμά είχε γιώσει περιοδικό και τέτοιο. Γιώσει. Connecting people. Γιώσει connecting people. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Love peace and happiness. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς αυτό. Ναι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα παιδιά όλα αυτά που έχουμε ακούσει από τον Ηλία. Εκεί μετά στην Νόρτε και στη σταδιοδρομία σου συνεχίστηκε μετά κάπου στον τύπο ή ας πούμε έκανες drift. Έκανα drift, έφυγα από Nortec, τσακωθήκαμε. Mm-hmm. Γίνανε πολλά πράγματα τέλος πάντων στη Nortec. Mm-hmm. Έφυγα από Nortec, πήγα στη Despec, mm-hmm. Despec Multimedia. Ναι, ναι, ναι. Που έκατσα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, έχει γυρίσει το 2000, 2001-2002 περίπου είμαι στην Despec Multimedia. Αντιπροσωπεί AIDOS, το παιχνίδι σαν product manager πια. Μάλιστα. Έχω σταματήσει τα περιοδικά σαν product manager. Φεύγω από Despec Multimedia, πάω Microland, mm-hmm. στο κομμάτι brand manager σε video games, καθαρά PC, κονσόλες, αυτά κτλ. Μάλιστα. Και κάπου από ένα σημείο και μετά περίπου το 2000. Mm-hmm. Κάπου εκεί περίπου φεύγω από Microland, γιατί ήμουν παιδιά σε μια φάση που λέω ότι ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τα video games από το 1987-88. Ναι. Επαγγελματικά από το 93-94. Δεν μπορώ πια. Okay, δηλαδή έφτασα σε μια φάση που δεν είχα πια άλλα πράγματα να κάνω. Δεν μου έλεγε τίποτα ο χώρος, mm-hmm. βαριόμουνα, τον παρακολουθούσα απ' έξω, okay. Έγινε κάποια στιγμή η αγορά πάρα πολύ τοξική, έπεφτε πάρα πολύ ξύλο από πίσω, ήταν η εποχή του βαθιού Πασόκ, όπως λέγεται τώρα, τα πολλά λεφτά κτλ. Οπότε ο καθένας ο οποίος είχε βρει 5 δραχμές, 5 ευρώ στην τσέπη του, νόμιζε ότι έχει γίνει ξαφνικά ο φοβερός και τρομερός επιχειρηματίας σε μια mm-hmm. εποχή, γιατί εγώ πάντα είμαι στο εμπορικό το κομμάτι, χωρίς χρηματιστήριο κτλ. Που θα μπορούσε να καλύψει κάποια από τα πονήματα, οπότε γινόταν ένας χαμούλης. Αλλά το βασικότερο που είχα βαρεθεί εγώ, δηλαδή δεν πήγαινε άλλο. Κατάλαβα. Οπότε το σταμάτησα, έφυγα και από Ελλάδα τελείως. Δηλαδή ζούσαμε. Έφυγα 6-7-8 χρόνια που mm-hmm. έχουνα, ναι, ναι, ναι. Ζούσα έξω, γύρισα όταν γεννήθηκε ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης είχε γεννηθεί εξωτερικό και γυρίσαμε πίσω. Οπότε και τώρα πάλι ασχολούμαι με τα video games μέσω φίλων.
μέσω του Μιχάλη. Μέσω του Μιχάλη. Μέσω του Μιχάλη και τα λοιπά. Αλλά. Έχει πάρει όμως πολύ δυνατές βάσεις. Κοίτα. Τον έχω κάνει με τεντάκια. Ναι, εντάξει. Τον έχω κάνει με τεντάκια. Όχι γιατί είχα. Δεν είχα ποτέ μου κάτι με τη Sony. Εντάξει. Ναι. Ίσα-ίσα. Απέκτησα πρόβλημα. Mm-hmm. Και τι βάζω τη λέξη πρόβλημα. Και με ενοχλεί ο φανμποϊσμός. Καλά, όλους εμάς, τους σοβαρούς ανθρώπους μας ενοχλεί ο φανμποϊσμός. Καλά, σοβαρούς δεν ξέρω αν είμαι, αλλά με ενοχλεί ο φανμποϊσμός. Και με ενοχλεί και πάρα πολύ το hype. Ναι. Σε σημείο που αρνούμαι να δω και να κάνω πράγματα, από προσωπική χαζομάρα, αρνούμαι να κάνω και να δω πράγματα μόνο και μόνο γιατί είναι πάρα πολύ διαφημισμένα. Ναι. Εντάξει, δεν στέκει αυτό που λες, βέβαια. Οπότε Sony δεν είχα ποτέ μου κάτι το ιδιαίτερο, μ' άρεσε να το παρακολουθούσα αυτό και τα λοιπά. Mm-hmm. Ήμουνα σεγκάκιας η κουβέντα που κάναμε. Ναι, ναι. Άρα Microsoft, άρα Xbox. Πες το αυτό γιατί πολλοί δεν το πιστεύουν. Άρα Xbox, ναι, είναι μια κουβέντα η οποία για κάποιο λόγο δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί δεν το ξέρει, δεν το έχει εκτιμήσει ή μπορεί να κάνω και εγώ λάθος και να το έχω πάρει χαμπάρι. Αλλά η Microsoft είναι η Sega όπως θα μπορούσε να γίνει γιατί είχε χτιστεί πάνω στη Sega. Ναι, ναι. Γιατί η AM2 που έφτιαξε ό,τι έφτιαξε για τη Sega έχει απορροφηθεί ολόκληρη από τη Microsoft, έχει βγάλει με κεφάλαια, με τεχνολογία, με και τα λοιπά. Τα έχω πει και εγώ αυτά, ναι, γιατί τα πιστεύω. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο το Xbox είναι Sega, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του software της Microsoft. Ναι. Και του σχεδιασμού του hardware της Microsoft είναι Sega. Χτυπάει μέσα η καρδιά της Sega. Χτυπάει, ναι, έχει καρδιά Sega. Ναι, ναι, ναι. Έχει καρδιά Sega. Εντάξει, είμαι Nintendakias, την εταιρεία αυτή τη γουστάρω πάρα πολύ. Γουστάρω τη φιλοσοφία της. Ναι. Όσο και αν διαφωνώ, όσο και αν τσαντίζομαι, όσο και αν τα παίρνω, όσο και όσο και όσο και όσο και όσο και αν έχω τσακωθεί με πάρα πολλούς κοινούς γνωστούς, ας πούμε με τον Παύλο τον Κρούστη. Με τον Παύλο, ναι, ήμασταν μαζί στο περιοδικό των Greek. Ήταν εξαιρετική προσπάθεια. Ναι. Έχουμε τσακωθεί άπειρες φορές γιατί ο Παύλος καλά κάνει και θεωρεί ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν 1, 2 και 3 και 5. Εγώ η μόνιμη μου αιμονή για μια βαθμολογία για παιχνίδι είναι πώς παίζει. Δεν με νοιάζει αν έχει γραφικά, καλό είναι να έχει γραφικά, ναι, okay, ναι, ναι, είναι, αλλά είναι συμπληρωματικό του gameplay. Έχω ρίξει άπειρους τσακούμους για τον Gran Turismo. Το θεωρώ ένα από τα αθλειότερα παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ για οποιαδήποτε κονσόλα. Όντως, ε. Ναι. Από το πρώτο δηλαδή. Από το πρώτο. Mm. Το πρώτο ειδικά. Το πρώτο. Το πρώτο που ήταν και επανάσταση στα driving. Σε τι. Ήταν αυτό το διαφορετικό που έδωσε. Σε τι. Δεν ξέρω, όταν όλα αυτά που είχε τα εργοστάσια που έκανε, βελτιώσει, τα διπλώματα. Gameplay, εντάξει, το ίδιο. High speed ring. Αγία σου. Τη βάλε, ναι. Γραφικά. Τρομερά, δεν το συζητάμε. Είχε και το high FPS system στο τέλος. Ναι, το Call of Duty διαθέτει τα περισσότερο. Και εγώ αυτά τα παίξα πολύ χαρούμενα. Ναι. Και βεράλι ακόμα. Εντάξει, και ξέρω ότι τώρα πολύ που θα μα δουν θα κλείσουν τα. Όχι. Το φλαμάρες από κάτω και καλά θα κάνω, δεν πειράζει, όλες οι απόψεις καλές είναι, αλλά δεν με νοιάζουν. θέλω, εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Πες το μπουμεριά, πες το ότι θες, πες το συνήθεια σε μια εποχή που αν δεν είχες gameplay δεν ζούσες, ό,τι και να έκανες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γιατί τα γραφικά ήταν πεπερασμένα, περιορισμένα και αυτό, δηλαδή σου λέγανε όλοι αυτό έχεις, ξεχώρισε με αυτό που έχεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Οπότε ένα πολύ μεγάλο μου κομμάτι ήταν αυτό. Ήταν πώς παίζει. Θυμάμαι το μεγαλύτερο ξύλο στο τέτοιο. Έχω πάρει τον Gran Turismo, μια και μιλάμε για τον Gran Turismo. Και μου πάει φίλο φτερό στο στην πίστα το αυτοκίνητο. Μα μου λέει, το κάνεις. Δεν θέλω, ρε φίλε. Οδηγάω αυτοκίνητο. Ξέρω πώς πατάνε τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Οδηγώ αυτοκίνητο. Δεν είμαι 12 και 15 να μην έχω οδηγήσει αυτοκίνητο. Ναι. Και έχω οδηγήσει και γρήγορα αυτοκίνητα. Έχει τύχει, ήμουν ατυχαίος και έχω οδηγήσει και πολύ γρήγορα αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αρκετά εκατοντάδες. Okay. Προς χιλιάδες άλογα. Okay. Φιλολογικά μου. Ναι. Λοιπόν, ξέρω λοιπόν πως πατάει ένα φτιαγμένο Evo στην πίστα. Δεν πατάει έτσι. Ναι. Μπορεί να δείχνει καταπληκτικό να ακούει. Τέλος πάντων, κατάλαβες το μυαλό. Okay, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο μεγάλος μου.
είχες την εμπεριστατωμένη άποψη, παιδί μου, που μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό που ήταν, που εγώ όμως ήμουν 15 τότε, δεν το είχα πηγήσει σε αυτοκίνητο, οπότε το βλέπα διαφορετικά. Και όχι, ναι, μόνο για τον κρατουρισμό, γενικά, έχουμε κάνει, γιατί είμαστε και σε πολλά κοινά γκρουπάκια στο Facebook, κρατιέμαι εμένα, αλλά όχι πάντα, να στο να σχολιάζω. Ναι. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι ό,τι βγαίνει πρέπει να είναι επικό. Ναι. Πρέπει να είναι τρομερό, φοβερό, τιτανομέγιστο, επικοτεράστιο, δεν ξέρω τι. Όχι, ένα παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Ο σκοπός του είναι να ξεκινήσεις και να τελειώσεις και να περάσεις καλά. Εντάξει, αυτό είναι το αυτό βασικό ήταν, που θέλει, αυτό πάλι, ήταν, ναι, και το μεγάλο κομμάτι που με είχε τραβήξει την ιδέα του, γιατί δεν τα κατάφερνε πάντα και είχε κάνει πολύ περισσότερες βλακίες από όσες θα έπρεπε ίσως. Αλλά η φιλοσοφία, γιατί την έχω ζήσει από μέσα, ήταν ο κόσμος πρέπει να διασκεδάζει. Αυτό είναι η έννοια πάντα που δυστυχώς, ναι, τη χάνουμε πολλές φορές. Και γι' αυτό πουλάει σαν διάολος το. Ναι. Πώς να φτιάξουμε να παίζει με τα νησάκια, το Animal Crossing. Το Animal Crossing. Το Animal Crossing. Ναι, ναι, ναι. Ο μεγάλος τσακωμός του Παπαπαύλου. Γιατί πουλάει το Animal Crossing? Γιατί ο κόσμος παίζει video games, παίζει παιχνίδια για να διασκεδάσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, με τον Ηλία σίγουρα θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Επιφυλάσσουμε στο μέλλον, αν θέλει ο Ηλίας ξανά να έρθει να πούμε άλλα πράγματα, untold stories που μπορεί να έχει. Είναι πολλές ιστορίες, παιδιά, είπαμε. Ναι. Μικρές, χαζές, μεγάλες ή οτιδήποτε. Επιφυλάσσουμε. Μπορούμε να τα βρούμε στο μέλλον. Ναι. Επιφυλάσσουμε να ψάξω τα κουτιά μου. Ναι. Δεν έχω πολλά πράγματα, γιατί έχω χάσει πολλά πράγματα. Στον αξίμη και από μια πρόσφατη μετακόμιση που σημαίνει ότι είναι λίγο έτσι. Μου είπες, είδες να φες κάποια πράγματα, απλά δεν τα βρήκες κιόλας. Ναι, ναι, δεν τα βρήκα, ναι, τα βρήκα, ναι. Ναι. Δηλαδή και αυτό το βρήκα γιατί το είχα βάλει στην άκρη, γιατί δεν το είχα για κάτι το ιδιαίτερο. Έμαθα εκ των υστέρων ότι έχει κάποια αξία σημαντική. Ναι. Και είναι και αυτό και άλλο ένα, το δεύτερο δεν το βρήκα. Κάπως σε κάποιο κουτί θα είναι. Κατάλαβα, ναι. Και να δούμε μετά και τι έχει μέσα. Ναι, τι ναι, έχει μέσα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, υποσχέθηκα στον Ηλία και στον Μιχάλη να πάμε να παίξουμε λίγο μέσα στο Zegetron Stand. Αυτά που τα έχει δει, τα έχει δουλέψει, γιατί δούλεψε και στη Zegetron ο Ηλίας. Και μου είπε και μια ωραία ιστορία ότι ο αδερφός του δούλευε εποχιακό στο Μινιόν, στο τμήμα τα Video Games, και τη θυμάται πολύ καλά αυτή η καμπίνα εκεί. Θα παίξουμε NBA Jam και γυρνάμε για να κλείσουμε το επεισόδιο. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ τώρα το είπαμε και το κάναμε. NBA Jam Tournament Edition στο Zegetron Stand της ΕΚΑ που δούλευε και ο Ηλίας κάποτε. Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις από τότε? Από τότε. Okay. Από τότε. Πότε ήταν, το 95. Αν δεν έχω να παίξω από το 96. Ναι, το 95. Αν δεν έχω να παίξω από το 96. Το Iguana. Το οποίο stand, ναι, το δούλευε ο αδερφός μου στο Μινιόν. Το συγκεκριμένο stand. Για να δούμε. Μιχάλη, έχεις ξαναπαίξει? Όχι. Οκ, okay, δεν πειράζει. Είσαι ούτως ή άλλως προπονημένος gamer. Δεν μασάς. Δεν θα βάλουμε. Ναι, ναι, δεν θα βάλουμε τώρα. Πώς βλέπεις την απόδοση έτσι εδώ τώρα που έχω βάλει και καλώδια ειδικά? Είναι απίστευτη εικόνα. Δεν έχει καμία σχέση το τι παίζαμε εμείς τότε. Είχαμε μεγάλη διαφορά τα καλώδια, απλά δεν στάβαζα μέσα για κόστος. Εντάξει, παιδιά, δεν είχαμε τέτοια εικόνα. Ήθελα εγώ σε καλκοκούρι. Δεν πειράζει, πάρει κάτι άλλο. Ο Τζόρνταν δεν είναι να πούμε και μέσα στου Σπούρς. Είναι ο Κούκοτ, ο Πίπεν, ο Άρμστρονγκ. Αλλά ο Τζόρνταν θα γινόταν να μπορούσε να κάνει σκάρφινο από το τρίποντο. Από την άλλη μπασκετ. Για να δούμε ένα ωραίο ματσάκι τώρα ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Καλά να πάθεις. Με Ντομινίκο εδώ. Ντομινίκο. Μετά τον έφερε και εδώ. Και έπαιζε με δεμένα χέρια. Μετά τον βλέπαμε στο γήπεδο. Γιατί εγώ σαν Παναθηναϊκός. Και εγώ Βάζελος. Έτσι. Τον έχω προλάβει, τον έχω δει δύο παιχνίδια. Ήμουν μικρός εγώ τότε να είχα πάει. Για πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, εδώ παιχνιδάρα. Για να δούμε πώς γράφουμε. Για να ζουμάρω λίγο εγώ τώρα. Ου, σε καλά, καμπούμ, σε καλά. Πού πας, γίνεται πίσω. Όχι. Τρώγουμε.
Λοιπόν, εγώ θα φέρω πιο κοντά την κάμερα για να δούμε τη φάση να γουστάρει και ο κόσμος. Γίνε πίσω, γίνε πίσω να φας ξύλο. Γίνε πίσω να έχεις φας. Πού πάλι, άντε ρε Φλόρο. Πριν πάλι, ξύλο έτσι. Ωτα! Κάτε, τι έγινε μόλις. Τι έγινε μόλις. Τι έγινε μόλις. Θα το δεις το replay το βράδυ. Φύγε. Τι έκανα. Ανέμπαινε μόνο. Ανέμπαινε, θα ανέμπαινε. Ντομινίκ, το σκάσε το κάρφωμα. Ήταν και, ήτανε και στα καρφώματα εξπέρ, μεγάλος. Ραν φάστερ σου λέει, ακόμα και αυτούς πήρε χαμπάρι, δεν ξέρετε. Φαντάστικ είπε. Εντάξει. Και έχει μόνο στόλεν. Κάτσε να σου δείξω, κατάλαβες πως έγινε, κάτσε να σου ξαναδείξω. Κάτσε να σου ξαναδείξω πως το κάνεις. Δεν πήγαινε το σπίτι σου. Ποιος άλλος σήμερα, Wiggins. Εντάξει, Wiggins. Τι έγινε, κάτι. Για λίγο. Έγινε κάτι. Πάμε first quarter. Είδες κάτι. Ήθισα. Ήθελα μουσκούλα θέλω. Ε, μα τι. Πώς το βλέπεις, Μιχάλη. Έχει πολύ πλάκα. Δεν είναι διασκεδαστικό. Δεν είναι σαν το NBA το κλασικό, το οποίο βάζεις τα γραφικά και το gameplay είναι λίγο. Α, ναι, αλήθεια, έχει gameplay. Σωστός. Έχει gameplay, ε. Κρίμα. Διασκεδάζεις. Ναι. Αυτό είναι. Και δεν πέρασαν και 5 εκατομμύρια μενού για να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Αυτό. Ουτσού. Πήγαινε κάτω η μπάλα. Α, μου κλέψε να κάνω μάθια έτσι. Να σου πω. Μπούμ σακαλάκ. Από ψακαλάκα, αρχίζει να το καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Από ψακαλάκα στον πατέρα, το καταλάβεις. Ντου! Ντου είπα! Μου πιάνεις την μπάλα τώρα που κατεβαίνω. Δεν κάνει. Στεναχωριέ την μπάλα μου. Τι είπα, σκανή. Τι είπα, σκανή. Κοίτα, κοίτα. Ουπ! Τι δεν είναι. Τι έπαθε αυτό σήμερα. Από παντού. Χοροπηδηχτά πηγαίνω. Χοροπηδηχτά πηγαίνεις. Μπούμ! Αυτό είναι καλή φάση. Σε αναπνοή ο αγωνάς, απόσταση. Δεν χρειάζεται να βάζω, γιατί πηδάς και τα πιάνεις. Οπότε τα βάζω, τα βγάζω, μετράνε. Όχι! Όχι, δεν καρφώνεις πάνω μου. Άμεσο, ο κούκος ήταν, γιατί δεν καρφώσεις. Έτσι. Πότε καρφώσεις ο κούκος για να το κάνει. Ανέβαινε μόνο. Ανέβαινε. Μπήκε. Μπήκε μετά. Δεν τρέπεις τον πατέρα σου. Σουτ. Δεν τρέπεις τον πατέρα σου. 21-22. Νομίζω μπορώ να το ρίξουμε εδώ που κερδίζω. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Το ρίξαμε εδώ που κερδίζω, Μιχάλη. Τελευταίο γύρο. Α, θες να παίξεις, σ' αρέσει, ε. Από όταν είσαι τελευταίος γύρος, περιμένεις. Καταλαβες. Είναι αυτό που λέμε, τα πάντα παιχνίδια, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Απλά πράγματα, παίζεις.
Γιατί κουβέντες μάνα μου. Να σου έτσι σκιστέτος, ε. Είναι... ρίχνει από μακριά, πυροβολάει. Ανάβηλο μάψε. Μπούμ σακαλάκα. Μπούμ σακαλάκα στον πατέρα σου. Μπούμ σακαλάκα στον πατέρα σου. Έτσι, γκάλις. Λέει άψε εδώ. Σπάσιμο διπλό στη μέση. Και την ποντάλη. Όχι. Ιδανικά πρέπει να κοπανίσει το κεφάλι του στο τζάμι. Έτσι παίζει το μαθήρα μπορεί. Έφυγε φωτιά. Πήρε φωτιά, ναι, αυτό το λέει, he's on fire. He's on fire και τώρα πες ξύλο. From downtown. Δεν πας δε ζουμπά. Τι είναι το goaltending? Να σου κάνει μαζί μπάλα. Ναι. Ναι, το go. Με ταμπλό ρε. Με ταμπλό, με ταμπλό. Ου. Unstoppable ο Πίπεν. Αυτό ναι, ναι. Ένα νέο σου μπαλάκι το χάμα. Πολύ καλό μάτς. Ναι, πάτε με απόσταση αναπνοής δηλαδή, συνέχεια. Όχι, τι είχατε την ώρα. Πάει το quarter και πάμε στο τελευταίο. Τελευταίο, εγώ πρέπει να τελειώνω γιατί πρέπει να φύγει ο άνθρωπος. Εντάξει, κομπλέ όλα. Coaching tips. Πιο τούρμπο. Τι τούρμπο, γιατί έχει τούρμπο. Το δικό σου έχει τούρμπο. Νικάς, ε. Τρίποντο, τρίποντο. Όχι. Φτούσου. Τρίποντο. Τρίποντο. Στον ευνηδιασμό, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Τρίποντο κι εγώ. Και άλλο τρίποντο. Ούτε τελική δεν. Θρίλερ το μάτσε. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό, άστο, πυραμίδι ήταν αυτό. Άστο, αυτό ήταν. Τρίποντο κι εγώ. Πάσα το σούτο μαλάκας. Πάμε. Γιατί πάσα το σούτο, κατάλαβες γιατί πάσα το... 46-47 παιδιά, θρίλερ έτσι, ο αγώνας είναι θρίλερ. Μια καλή άμυνα. Τρίποντο, τρίποντο, τρίποντο. Γιατί έκανα πάσα ο Βλάκας, έκανα σούτα δια πάσα. 4, 3, 2, μιλέ, όχι, δεν το κόψει. Τι ήταν αυτό. Θα ήταν σε παλία. Εντάξει, η Γερουσία. Λοιπόν, πολύ ωραίο παιδιά το μάτσας. Ελπίζω να το χαρήκατε. Και εντάξει. Ο Χόρτινγκ, τι είναι αυτός.
Την επόμενη φορά που θα έρθει θα παίξουμε άλλο διπλό παιδάκι, παιχνιδάκι. Ακόμα σοκαρισμένος. Ο Μιχάλης. Ακόμα σοκαρισμένος. Μιχάλη, κάντο προπόνηση σπίτι, την επόμενη φορά να έχει γερό ρε μάτς. Λοιπόν. Ξέρεις τι σημαίνει, ο χαμένος τη χάνει. Oh, θα το σκεφτώ κάτι στο σπίτι. Σκεφτεί, έτσι. Νομίζω έχει ένα καλό καθάρισμα από το δωμάτιο σου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε για αυτό το πολύ όμορφο επεισόδιο σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο έλαβε τέλος. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ την παρέα και του Ηλία και του Μιχάλη που ήρθαν εδώ σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου έφερε, δεν το δείξαμε. Α, δεν το δείξαμε. Ναι, αυτό είναι ένα. Η Delta Graph είχε και το περιοδικό το MAD, που δυστυχώς δεν είχα πάρει μικρός, δεν είχα κάποιο σωσμένο. Μου έφερε ένα ξένο όμως. Ναι. Το οποίο έχει μέσα σημειώσεις για το πώς στείνατε το ελληνικό. Ναι, τι γίνεται. Ερχόντουσα τα ελληνικά. Το μάτι του ελληνικού φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από μετάφραση του αγγλικού, το οποίο ναι, είναι ναι. Ένα ιστορικό περιοδικό. Εδώ πέρα είναι, βάζαμε, είναι γεμάτα με ποστιτάκια παλιά από τότε. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε ποια σαλόνια θα χρησιμοποιηθούν. Ίσως κάποια από αυτά να είχαν κάποτε και σημειώσεις. Σημειώσεις, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Οπότε ναι, εδώ πέρα είναι. Και είναι και τα μοναδικά περιοδικά που έχουν μείνει, το πιστεύεις. Δηλαδή okay. μετά από τόσα χρόνια. Σε παιχνίδια, σε video games και τα λοιπά, μου έχουν μείνει τα MAD okay. και 2-3 τέχη του Next Generation. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το maxi επεισόδιο. Ελπίζω να μάθατε, όπως και στα περασμένα Top of the 3 επεισόδια, σημαντικά πράγματα, λεπτομέρειες για την ελληνική τότε gaming σκηνή από ανθρώπους που τη ζήσανε με τα μπούνια. Και όπως το είδατε, ο Ηλίας την έζησε σαν τον Forrest Gump, όπως είπαμε, σε πάρα πολλές κομβικές δηλαδή στιγμές της, στα 90s. Ηλία, ελπίζω και εσύ να σου άρεσε εδώ το επεισόδιο αυτό. Πέρασα πάρα πολύ καλά και φαίνεται, γιατί εντάξει, έβαλα, άνοιξα το στόμα και εγώ δεν έβαζα μέσα μου. Πολύ μου άρεσε αυτό, καλά έκανες και τα είπες όλα. Όπως είπαμε και πριν, επιφυλασσόμαστε και στο μέλλον να. Μπορεί και στο χώρο σου να έρθω να δούμε κάτι ή δεν ξέρω οτιδήποτε θέλεις για gaming και με τον Μιχάλη να γουστάρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτή την τιμή. Το χάρηκα απίστευτα. Παιδιά, περιμένουμε τα σχόλιά σας για αυτό το επεισόδιο. Περιμένουμε το like σας. Περιμένουμε να κάνετε ένα share, να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το επεισόδιο. Subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Και όπως είπαμε, να περνάτε πάντα καλά, να παίζετε πραγματικά gameplay τα παιχνίδια, για να μην κοιτάτε μόνο γραφικά, και οι βαθμολογίες του Ηλία είχαν ένα νόημα για αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε, ελπίζουμε να περάσετε καλά. Θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο Top of the 3 επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας.